Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του My Style Rocks. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας, έχουμε πολύ ανεβασμένη διάθεση. Σήμερα θέλω στο πλατό κέφι, θέλω χαμόγελα, θέλω ωραία outfits από τα κορίτσια μας και πολύ καλές βαθμολογίες. Παρακαλώ πολύ, ας υποδεχτούμε την κριτική μας επιτροπή. Να ξεκινήσουμε με το μοναδικό Στέλιο Κουδουνάρη. Σ' αρέσει η Αναστέζια. Πολύ. Εσένα. Την αγαπώ πολύ κι εγώ. Το ξέρω, αφού τραγουδάς και όλα, δεν τραγουδάς κομμάτια της. Αμέ, πώς είσαι σήμερα. Πολύ καλά εσύ. Ποιες είναι οι διαθέσεις σου. Πολύ καλές. Ωραία, θέλω να βάλεις και άλλους βαθμούς σήμερα, βρε Στέλιο μου. Εγώ να δεις πώς θέλω. Τι νομίζεις, τα κορίτσια θα ακούσουν τις συμβουλές, πώς θα τα πάνε σήμερα, τι διέστηση έχεις. Ελπίζω, όσο ζω ελπίζω. Έρχεται κοντά μας αμέσως τώρα η Έλενα Χριστοπούλου. Πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Αποστράπησα και σήμερα. Και σήμερα. Κλάρα, φορά και το πράσινο τη ελπίδα. Έτσι δεν πρέπει να ελπίζουμε, όπως λέει και ο Στέλιος. Σας ελπίζω. Στην παρέα μας, ο Λάκης Γαβαλάς. Κοίταξε να δεις, ήρθα να πάω σε ένα πάρτι αρχαιοελληνικό. Αρχαιοελληνικό πάρτι όπου είμαι ο Ερμής. Ή Μης και το Ερμής, ό,τι θέλεις. Και ξαφνικά παίρνει ο Τζου τηλέφωνο και λέει: παιδιά, έχουμε meeting. Και φεύγω με τα μπικουτί. Η Μέρη Γκαλάτρα λένε: τελείω, μα πού θα πάτε τα μπικουτί, τα θέλω. Δεν γίνεται. Λέω: Τζου, το αφεντικό. Πάω λοιπόν. Πάω. Καλή εκπομπή να έχουμε και σήμερα. Είσαι πολύ ανατρεπτικό. Το έχω κάνει κι εγώ αυτό με τα μπικουτί, να ξέρεις. Τα βγάζω λοιπόν. Σε ένα βίντεο κλιπ. Πάμε αμέσως τώρα να υποδεχτούμε τα κορίτσια μας, τις διαγωνιζόμενες, που έχουν δώσει και σήμερα τα πάντα, τον καλύτερο τους εαυτό, για να εντυπωσιάσουν, για να δούμε τις εμφανίσεις τους στην πρώτη τους πασαρέλα. Bye.
Καλησπέρα, κορίτσια. Καλή εκπομπή να έχουμε και σήμερα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσει το φανταστικό, μοναδικό διαγωνιστικό μας μέρος με την πρώτη διαγωνιζόμενη, Ζάνα Σύριακ. Καλά. Καλή εκπομπή να έχουμε, καλή αρχή. Κάνεις την αρχή. Κάνουμε. Κάνε την αρχή, ναι, πρώτη φορά. Εγώ σήμερα πάω στη λυρική σκηνή, στο Σταυρονιάρχο. Είμαι καλεσμένη σε ένα event, το οποίο το κάνει ένα brand ελληνικό με καλλιτικά. Οπότε είναι καλεσμένες διάφορες bloggers, influencers και reporter κτλ. Αυτά. Εγώ πάμε να δούμε ένα έργο. Δεν είναι απλό event, πάμε να το δούμε όλο το έργο και μετά θα δούμε και τα καλλιτικά και τα λοιπά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κορίτσια, βαθμολογήστε τη Ζάνα. Ζάνα μου, η βαθμολογία είναι πάρα πολύ καλή και χθες τα πήγες πάρα πολύ καλά. Ήσουν στις δύο πιο ψηλές βαθμολογίες. Ναι, και δεν το περίμενα καθόλου. Πολύ ωραίο συνέστημα. Και τριάρια βλέπω πολλά και τεσσάρια. Στέλλα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο που ίσως να άλλαζα ήταν το τσεντάκι. Όλα τα άλλα μου αρέσουν πάρα πολύ. Τόνια, πες μας για διαβάλες 4, σου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσει γιατί είσαι παντελώς συμβατή με το κόνσεπτ, κατά την προσωπική μου άποψη και γνώμη. Και μου άρεσε το ότι ενώ κάνεις απλά πράγματα, όπως είπες και χτες, μας δείχνεις τις πινελιές αυτών των πραγμάτων, ότι δηλαδή μπορεί κανείς να είναι μινιμαλιστής και να έχει τέτοια αισθητική και να κάνει εντύπωση. Ευχαριστώ. Ωραία. Το είπα λίγο από μέσα μου. Ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των συμπαικτριών σου είναι 3,3. Καταπληκτικά. Εντάξει. Όχι, αλήθεια. Καλή αρχή να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στους κριτές, απέναντι. Γεια σας. Καλώς την. Τι κάνετε, πώς καλά. Εσύ. Το βγάλω. Ό,τι θέλεις. Λάκη, για πες μας να το βγάλει. Αυτό το είπα. Είχε ανιψιά της Μιούτσα ή κάτι έχεις από την οικογένεια Πράντα, της Μιούτσα ειδικά. Αχ, σας ευχαριστώ. Ναι, αλλά αυτό είναι μονότονο όμως. Η Μιούτσα είναι μια γυναίκα η οποία τρέχει στα μουσεία για να αγοράσει εργατέχνης πανάκριβα, γιατί έχει πάρα πολλά λεφτά. Την αγαπώ. Έχει foundation δικά της, αλλά είναι και 70 χρονών. Παρόλα αυτά θα δεις ότι, παρόλα αυτά θα δεις ότι δεν φορούσε ένα μανίκι τέτοιο να βγαίνει έξω από το πουκάμισο έτσι, ενώ είσαι να σου πάει γιατί είσαι πολύ πιο νέα και αυτό δείχνει ότι είσαι πολύ νέα, που όντως είσαι. Το παπούτσι της το έχεις κοπιάρει άνετα, άλλωστε νομίζω ότι βγαίνει αυτή η μπαρέτα, έτσι δεν είναι, κουμπώνει και βγαίνει ή είναι μόνιμη. Όχι, είναι έτσι το σχέδιο. Θα έπρεπε να κουμπώνει και να βγαίνει για να φορείται και σε άλλες περιστάσεις. Τώρα, η Μιούτσα όμως έχει υπέροχα κοσμήματα vintage, πάρα πολύ ωραία και σε μια τέτοια περίπτωση θα διακοσμούσε το κεφάλι της με κάποια άνθη από διαμάντια και opaque, χρυσό ή λευκό χρυσό χρώμα. Είναι αυτό που λείπει από αυτό το look για να το κάνει πιο ιδανικό. Τώρα, αυτοί οι ώμοι οι οποίοι είναι έντονοι και δεν είναι έντονοι, για μένα θα πρέπει να είναι ή στρογγυλεμένοι, με αυτή τη φούστα για να το κάνει πιο της εποχής ή πολύ πιο έντονη. Σε Λοράν στυλ, δηλαδή αυτό που έκανε το πολύ επάνω. Είναι κρίμα που δεν έχεις βάλει εδώ κάτι στο λαιμό ρομαντικό, ωραίο, για να το κάνει λιγάκι πιο χαριτωμένο και να μην φοράς κουλαρίκια. Ή θα ήταν ένα vintage κουλαρίκι πραγματικά important, όχι τεράστιο, της εποχής, γιατί αυτό παραπέμπει λιγάκι στο 60s, σαν κεφάλι, με αυτό το μαλλί, ή στο λαιμό. Γι' αυτό παίρνεις έναν βαθμό λιγότερο από ό,τι θα ήθελα να βάλω, που θα ήταν αρκετά καλό. Το υπόλοιπο look είναι αξιοπρεπές, αριστοκρατικό, για τώρα 3. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε με το 3 του Λάκη και πάμε να συνεχίσουμε με την Έλενα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Είσαι τρίτη μέρα, σωστά? Ναι. Και είσαι να είσαι εδώ ένα μήνα. Ενέργεια, το κέφι, ο τρόπος που περπατάς, που χαιρετάς, που κοιτάς πια, γιατί κοιτούσες κάτω, είναι σαν να είσαι ένα μήνα. Ευχαριστώ. Ναι, παίρνεις αμέσως τα πάνω σου.
Ναι, είμαι λίγο. Νιώθεις ασφαλής. Εδώ πέρα ή με το look μου. Με το look σου εδώ πέρα. Νιώθω, ναι. Νιώθω πάρα πολύ ωραία και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Νιώθεις τέλεια. Καλά. Νιώθω σε... Ναι, μου αρέσω. Ναι, ναι, και εμένα μου αρέσεις. Πολύ. Δεν μου αρέσει επειδή είσαι sick και είναι πραγματικά πολύ αριστοκρατικό το look αυτό. Μου αρέσεις γιατί μου αρέσει ο τρόπος που έχεις κάνει τα μαλλιά σου. Μου αρέσει η άβρα σου που το συνοδεύει. Πάρα πολύ. Σήμερα ειδικά πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι βλέπω ένα sequel. Δηλαδή, ναι. Είσαι ναι, ναι, ναι. Μία συνέπεια και μία συνέχεια. Εμένα μου αρέσει να με εκπλήσει ο άλλος με το στυλ του, γιατί πιστεύω ότι το στυλ είναι και έκπληξη. Χωρίς ατοπήματα, χωρίς λάθη, γιατί δεν είμαστε εδώ μόνο για να λέμε τα λάθη ή να κουνάμε δεικτικά το δάχτυλο. Αλλά εμένα μου αρέσει, θέλω πάρα πολύ να δω και κάτι άλλο, πέρα από το... Η τρίτη μου φορά. Φυσικά, ναι. Απλά σου λέω τι θέλω, τι χρειάζομαι. Ναι, το καταλαβαίνω και έχετε δίκιο. Απλά το δεύτερο look ήταν λίγο εμβόλυμο, ενώ ναι. Αυτό ήταν το σχεδιασμένο. Ωραία. Γι' αυτό και εμένα δεν μ' αρέσει, γιατί ψιλομοιάζουν και έχετε δίκιο, το ξέρω. Λίγο, είναι λίγο άχαρο τρόπος που είναι εδώ το πουκάμισό σου, ξέρεις, ναι, ναι. Σε σχέση με το άμα σε δεις. Ναι, 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 ναι. Είναι σαν ένα περπίτο σχεδόν, σε σχέση με το φόρεμα και τα παπούτσια σου κτλ. Μου αρέσουν πάρα πολύ πως φεύγουν έτσι τα μανίκια σου από το σακάκι. Θα μπορούσε να σε δω και εμένα τελείως μεγάλο σακάκι από πάνω, εσένα. Δηλαδή, νιώθω μπορούσα. Ότι το έχεις πάρα πολύ αυτό. Θα μπορούσες πολύ, πολύ ωραία μόνο αυτά φορά να το συνδυάσεις με το φόρεμά σου από μέσα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα περίμενα το δω από σένα. Τρία. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Σαν να μου συνεχίζουμε με ένα ωραίο το τριάρι από την Έλενα και πάμε στο Στέλιο. Λοιπόν, καλησπέρα Ζάνα. Θέλετε να το βγάλω ή όχι. Όχι. Θέλω μάλιστα να το κουμπώσεις. Ναι, και εγώ έτσι μ' αρέσει κουμπωμένο. Γιατί σου κάνει καταπληκτική σιλουέτα. Γύρνα λίγο πίσω. Αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία τη μέση σου και την περιφέρειά σου όπως πρέπει. Τελειώνει ακριβώς στο σημείο που πρέπει το σακάκι. Και όταν είναι κουμπωμένο είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν είναι ξεκούμπωτο δεν είναι τόσο ωραίο. Συμφωνώ. Αυτό που με κερδίζει αυτή την εικόνα είναι αυτή η ακαταστασία που έχει αυτό το πουκάμισο. Αλλιώς θα ήταν ένα πάρα πολύ συμβατικό και άχαρο look. Με αυτό το πουκάμισο γίνεται όλη η ανατροπή. Δηλαδή το ότι κρέμονται τα μανίκια, το ότι είναι λίγο. Άναρχο. Άναρχο, ακριβώς. Πολύ ωραία, σωστή λέξη αυτή. Είναι αυτό που κάνει αυτή την εικόνα να είναι λίγο πιο μοντέρνα και λίγο πιο νεανική. Αυτό που δεν μ' αρέσει εμένα είναι, ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα παπούτσια, είναι πάρα πολύ κομψά, δεν μ' αρέσει το ύψος του τακουνιού. Γι' αυτό το μήκος της φούστας θα ήθελα να είναι πιο ψηλά. Εάν θες να φορέσεις αυτά τα παπούτσια, θα έπρεπε η φούστα να είναι 5-6 πόντους πιο κοντή. Ναι. 5-6 πόντους, όχι παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Τρία για σήμερα. Αχ, τρία! Ευχαριστούμε πολύ. Ζάνα μου, η συνολική σου βαθμολογία είναι 12,3. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλή αρχή, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, γεια σας, καλή συνέχεια. Η επόμενη διαγωνιζόμενη είναι η Κρίσταν Λεοτσάκου. Τι, θα σου μάθουμε και να χορεύεις και να ντύνεις ακόμα πιο σωστά. Αν και τα πας περίφημα. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Πες μας που πηγαίνεις. Λοιπόν, ήμουνα σε πορεία για το περιβάλλον, μαζί με τον Χωακίν Φίνιξ, που είναι γνωστός ακτιβιστής του περιβάλλοντος, και τον συλλάβανε. Οπότε εγώ τώρα πάω στη φυλακή να τον επισκεφτώ, να του δώσω δύναμη. Έχω βάλει και επαναστατικό έτσι κόκκινο παλτό από πάνω. Αυτά. Πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες. Μ' αρέσει. Πάμε για νέες βαθμολογίες από τις συμπαίκτριές σου αμέσως τώρα. Κρίστεν, η επαναστατική σου διάθεση νομίζω ότι βγήκε σε καλό. Αμίνα, πες μας γιατί έβαλες 4. Γιατί βλέπω μία πολύ διαφορετική Κρίστεν σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τι θα άλλαζες στο outfit? Μόνο την τσάντα. Την τσάντα. Ναι, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έφη, γιατί έβαλες 2. Έβαλα 2.
Γιατί δεν μου κολλάει και το outfit με το concept, αλλά και το outfit γενικότερα μου κάνει απλοϊκό. Ενώ θα σε περίμενα με κάτι πιο σύνθετο πάνω σου. Για να πάω σε πορεία. Σε έχω δει και... Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Απλώς... Δεν μου κολλάει. Ναι. Ξέρω, εγώ καταλαβαίνω τι λες, αλλά... Για πορεία και μετά φυλακή, για επίσκεψη πορεία, είναι πορεία λίγο... με τα λευκά τα ρούχα, τρέχεις κάτω. Έχεις δει την Jane, την Jane Fonda που είναι μαζί στις ίδιες πορείες με τον Χωακίν. Είναι πολύ δυνατά αντιμένη. Μπορεί αντιμένη. Γι' αυτό να μην κατάλαβα το κόνσεπτ σου, πειράζει. Να ξέρεις. 3,2 είναι ο μέσος όρος από την βαθμολογία των κοριτσιών. Και σε περιμένουν οι κριτές αμέσως τώρα. Έλενα μου, ναι. Πες μας. Ανέφερες τη Jane Fonda. Ναι. Είναι από τις λίγες γυναίκες εν ζωή που έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της. Ευτυχώς που έγινε όσο ζει, γιατί συνήθως τα βλέπουμε αυτά εκ των υστέρων, τα ντοκιμαντέρ. Το έργο της είναι από τις μεγαλύτερες ακτιβίστριες που έχουν περάσει ποτέ. Και το έργο της είναι κάτι πολύ συγκινητικό. Όσες δεν το έχετε δει, θα πρέπει να το δείτε και όλες οι γυναίκες που μας ακούνε. Εγώ αισθάνθηκα πολύ περήφανη με τη Jane Fonda που είμαι γυναίκα. Είχε ένα πολύ δύσκολο βίο, με χωρισμούς, με. Τα κατάφερε. Και ο στόχος της τώρα είναι να σώσει τον πλανήτη. Πάει φυλακή ένα μήνα. Συνέχεια. Ένα μήνα σχεδόν πάει φυλακή. Δεν το βάζει κάτω. Δεν την έχω δει ποτέ εγώ ντυμένη έτσι, να ξέρεις. Όχι, απλώς είναι πάντα φοβερά ντυμένη στις πορείες. Είναι δηλαδή, και η Jane Fonda να πεις. Την έφερε για παράδειγμα ότι δεν χρειάζεται να πάμε με το τζιν και το τίσερ. Εννοείται και εμείς αλλά πάει φυλακή, αλλά καμία επισκέπτρια δεν είχε έρθει έτσι. Λοιπόν, τώρα πας στη φυλακή σε μια συνθήκη με στενοχώρια, με γκρι, με μουντίλα, με λύπη. Και πας με κόκκινο κραγιόν και κόκκινο κοτλέ, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό ή δεν το βλέπω καλά. Το σκέφτηκα ότι είναι ένα κίνη και φωτεινό και είναι και χρώμα επαναστατικό το κόκκινο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο εμένα μου φάνηκε ότι τέριαζε, αντί να πάω χλωμή και μουντί που έρχομαι εδώ κάθε φορά. Ναι, εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω. Εάν θα πήγαινες, ας πούμε, ένα ραντεβού με το αγόρι σου κάπου, ξέρεις. Οπότε στο κόνσεπτ είναι το ναι, εμένα πρόβλημα. Η εικόνα σου μου αρέσει. Έχει λάθη, τα οποία θα συζητήσουμε εντός ολίγου, αλλά το να πας στη φυλακή ντυμένη έτσι, ακόμα και να είναι για το σκοπό αυτό να δεις αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι ακτιβιστής και τον έχουν βάλει μέσα γι' αυτό, παρόλα αυτά δεν είναι σε ξενοδοχείο, δεν είναι σε εστιατόριο, δεν είναι σε καφετέρια, είναι στη φυλακή. Άρα από μόνο του έχει μια, ξέρεις, μια πολύ μεγάλη διαφορά το πού πας. Αυτό είναι το ένα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κοτλέ. Πάρα πολύ. Το χρώμα του είναι vintage. Ναι. Ωραία. Είναι κάτι που δεν βρίσκουμε εύκολα πια αυτό το χρώμα έξω. Όχι το κοτλέ, το χρώμα αυτό. Mm. Τέτοια απόδοση στο κόκκινο, εγώ δεν την βρίσκω εύκολα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά σου, πάρα πολύ το κραγιόν σου. Τα παπουτσάκια σου, πες μου την ιστορία τους. Τα παπούτσια τα έχω πάρει από ένα online site που ανεβάζουμε δεύτερο χέρι η κάθε μία από την ντουλάπα της. Και το έχω αγοράσει από μια κοπέλα που παρακολουθεί τα βίντεο μου κιόλας και δεν τα ήθελε. Και κάνει αυτή τη δουλειά. Όχι, όχι. Απλώς ανεβάζει από την ντουλάπα της. Δεν, δεν είναι επάγγελμα. Ναι, κατάλαβα. Ναι, ό,τι δεν θέλει να φορέσει άλλο ή αυτό. Ωραία. Και πόσο τα έχεις πάρει, αν επιτρέπετε. 20 ευρώ. Ναι. Ναι. Η τσάντα αυτή με τι λογική μπήκε να ολοκληρώσει αυτό το look. Λοιπόν, είχα προβληματιστεί πολύ με την τσάντα. Φαίνεται. Είχα κόκκινη και μου φαινόταν πολύ κλισέ. Είχα λευκή και αυτή μου φαινόταν πολύ κλισέ. Και είπα να βάλω κάτι που το σπάει τελείως. Λουστρίνι μόβ είναι αυτό. Ναι. Αλλά δεν ταιριάζει μόνο. Αυτό δεν έσπασε το σύνολο, έσπασε την μπάνκα. Ναι. Είναι σαν να πήρες μια κοπέλα που κάθεται δίπλα σου, να την έκλεψες και να έφυγες. Δηλαδή, είναι φουλάκι. Ενώ το σύνολο σαν σύνολο... Το άλλο χωρίς την τσάντα είναι ένα σύνολο που θα μπορούσα να σε δω στην καθημερινότητά σου πολύ άνετα. Το μπλουζάκι μέσα. Το πλεκτό είναι και αυτό second hand. Πλεκτό είναι. Ναι, ναι, είναι πλεκτό. Και έχει κορδέλα ραμμένη στα μανίκια. Ναι. Θέλετε να το βάλω. Όχι, όχι, δεν περίεργο χρειάζεται. Το βλέπω, μ' αρέσει πολύ, αλλά εγώ δεν το βλέπω πλεκτό καν, φαντάσου. Μήπως χρειάζεται να βάλω τα γυαλιά του Λάκη να βλέπω καλύτερα, δεν εγώ ξέρω. Εγώ δεν βλέπω τίποτα, εγώ το βλέπω όλα ροζ. Α, εντάξει, τέλεια. Ναι, κατά τα άλλα, η προσπάθεια είναι πάρα πολύ ωραία. Είσαι λαμπερή. Έχουμε μπερδευτεί πάλι με το κόνσεπτ και
το styling. Κάτι έχω πρόβλημα μάλλον με τα concepts. Έχεις πρόβλημα. Ναι. Και πρέπει να το λύσεις άμεσα. Γιατί εγώ θα ήθελα να παραμείνεις στο παιχνίδι, αλλά είναι σαν να, ξέρεις, να παθαίνεις δυσλειτουργία. Ναι, όπου και να το πω ότι το κορίτσι αυτό πήγε στη φυλακή, θα μου πούνε τώρα, ναι, ξέρεις, ότι κάτι συμβαίνει σοβαρό το λιγότερο. Όχι. Λοιπόν, από μένα είναι 2, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το πανωφόρι σου. Ευχαριστώ. 2 από την Έλενα και πάμε στο Λάκη. Η Barbara Streisand, η Jane Fonda και η Sharon Stone, οι οποίες στο παρελθόν έχουν κάνει διάφορα, μέχρι και γυμνά και διάφορα τέτοια κτλ. Τους αρέσει να είναι ακτιβίστριες, να μιλάνε γι' αυτό. Άρα λοιπόν έχουν μετανοήσει για τη ζωή που έχουν κάνει πριν, τη Λουσάτη, την έτσι κι αλλιώς και τέτοια. Και μια χαρά όμως έχουν ζήσει τη ζωή τους υπέροχα και κάνουν την επιλογή εκ των υστέρων. Εύχομαι και εσύ να ζήσεις τη ζωή σου με αυτό που εσύ διδάσκεσαι από αυτές και είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά ωστόσο να περνάς καλά, να διασκεδάζεις. Όταν φοράμε μπότες, υποχρεωτικά πρέπει να φοράμε κάτι που να παραπέμπει σε Τέξας, σε Far West, σε κάτι τέτοιο επάνω μας. Δηλαδή, χρειάζεται ένα κρόσι κάπου. Έτσι διακριτικό. Μπορεί να είναι μια ζώνη με κρόσι στο πλάι ή να είναι μια τσάντα με κρόσι. Άρα λοιπόν, αν κρατούσε μια τσάντα με κάποιο κρόσι, θα του έδινε στο σύνολο μια άλλη πνοή. Όταν φοράμε ένα έντονο κόκκινο, σαν πανωφόρι, δεν είναι ότι μας σώζει στο υπόλοιπο look. Ωστόσο, η φιγούρα, και πάλι θα πω, είναι πάρα πολύ ωραία. Η τσάντα είναι εντελώς λάθος, η μπότα είναι καταπληκτική, μου αρέσει αυτό το στυλ της. Όμως, πάντα έχει την συμπάθειά μας στο look, γιατί ανεξάρτητα από αυτά που λες, και θέλω πάντοτε να σβήνω αυτό και χάνεις ένα βαθμό, είναι πάλι θετικός ο βαθμός και είναι 3. Ευχαριστώ πολύ. Μετά το 3 του Λάκη, πάμε στο Στέλιο. Κρίστε, αν χθες που πήγαινε στην παρουσίαση βιβλίου ήσουν αντιμένοι έτσι, θα ήμασταν πολύ καλύτερα από το χθεσινό. Δηλαδή, είναι αυτό με το κόνσεπτ υπάρχει θέμα. Ναι. Με τα ρούχα που φοράγες χθες, που ήταν λίγο μουντά, αυτά, θα μπορούσε να πας στη φυλακή. Καταλαβες. Κάπου υπάρχει ένα μπέρδεμα. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ λαμπερή σήμερα, για πρώτη φορά. Ναι. Δηλαδή, τα μαλλιά σου φαίνονται για πρώτη φορά υγιή, πλούσια, λαμπερά. Το ματιλιά σου. Κάτι σας είπανε, δεν γίνεται να μου λέτε ρε πράγματα. Μήπως λίγο πριν το πρόγραμμα κάπως ξεκουράστηκες. Μου είπε ότι έφαγε καλά. Έφαγες καλά, αυτό θα είναι. Σε άλλες μέρες δεν τρώω. Παίζει ρόλο για η ενέργεια. Προλαβαίνει. Δηλαδή λάμπει το πρόσωπό σου, ρε παιδί μου. Είναι και το κραγιό, είναι και το κόκκινο, είναι και τα λευκά, αλλά πραγματικά λάμπεις. Ευχαριστώ. Είναι μια εικόνα που τα λάθη είναι τα εξής. Φέρετε μια μερίδα καλαμπόκι να φάει κάτι. Να τη μασάω εκεί πέρα. Αν τι έφαγε μια σαλάτα, εννοείς. Όχι, έφαγα. Λοιπόν. Η εικόνα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μια ανάλαφρη, καθημερινή εικόνα ενός κοριτσιού στην ηλικία σου που φαίνεται ανεμπιτίδευτη, χωρίς πολλή προσπάθεια και έχει και στυλ. Το πάρα πολύ μεγάλο λάθος είναι η τσάντα, δεν ταιριάζει καθόλου σαν ποιότητα. Σαν χρώμα δεν είναι κακό. Δηλαδή, ωραία το σκέφτηκες το μοβ με το κόκκινο. Ευτυχώς που δεν πήρες κόκκινη ή λευκή τσάντα ή μαύρη. Πολύ καλά το σκέφτηκες, αλλά θα ήθελα μια μεγάλη τσάντα, λίγο παλιωμένη, όχι τόσο γυαλιστερή και χιαστή. Και ίσως αν είχε και κρόσια που σου είπε και ο Λάκης και κρεμόντουσα, θα ήταν μια ιδανική περίπτωση. Ναι. Τώρα, οι μπότες αυτές μου φαίνονται πολύ καινούργιες σε σχέση με τα υπόλοιπα ρούχα. Α. Πολύ λευκές. Αλλά εντάξει, μετά από 3 μέρες θα λερωθούν λίγο και θα... Θα γίνουν γκρι. Ναι, και ειδικά στη φυλακή, ας πούμε, εκεί φαντάζομαι δεν είναι πάρα πολύ καθαρά. Δεν ξέρω, δεν έχω ξαναπάει. Μην με κοιτάζεις. Εσύ που ξέρεις, εσύ που δεν είδες ποτέ. Δεν ήρθα, δεν με κάλεσες. Εγώ κάλεσες την πόλη στενά. Φαντάζεσαι να ήταν καλές με το κιά στη φυλακή. Εγώ δεν πάω, κάλεσες πουθενά. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, πας σε λάθος μέρος. Λάθος τσάντα. Ας το ξεχάσουμε, εκεί που πάω. Πώς να ξεχάσω κι εγώ. Ας πούμε ότι είμαστε εδώ χτες και πάω στην Έλληνα για την παρουσίαση βιβλίου. Λοιπόν, μια χαρά είσαι. 2. 2 από το Στέλιο. Πολύ καλύτερη σήμερα. Μπράβο. Όχι, όχι, είναι καλύτερο 2 από άλλες φορές. 10,2 είναι η συνολική βαθμολογία για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κρίσταλ. Αμέσως τώρα έρχεται στην πασαρέλα μας η Κορίνα Δραμητίδου.
Γεια σας. Γεια σου, Κορίνα. Πώς είσαι? Καλά. Ωραία σε βλέπω, μ' αρέσεις. Πού πηγαίνεις? Εγώ πηγαίνω, το Υπουργείο Πολιτισμού κάνει μία έκθεση και φέρνει έργα της Γιαγιό Ικουσάμα και πάω να τα δω. Είσαι έτοιμη για τη βαθμολογία των συμπαικτριών σου? Ναι, βέβαια. Τι λες? Πάμε να δούμε. Κορίνα μου, βλέπω πάρα πολλά πεντάρια. Νομίζω δεν έχω την περισσότερα σε μια βαθμολογία των κοριτσιών μέχρι στιγμής. Δεν είμαι σίγουρη κιόλας. Βρυδίκη μου, χθες είχες βάλει 2 στην Κορίνα. Στον έλεγα να στατωμένη, είχες μιλήσει για κλίκες. Το άξιζε το ντύσιμό της χθες το 2. Και σήμερα αξίζει το 5. Καλησπέρα, καινούργια μου αγάπη. Καλησπέρα. Καινούργια ζωή. Ζωή. Από σήμερα τέλος τα λάθη. Πάμε να κάνουμε μια ενέργεια. Έτσι θέλω να σε βλέπω. Είσαι στα μάτια μου σοκ. Μ' αρέσεις. Είσαι υπέροχη. Έτσι θέλω να έρχεσαι. Αυτούς. Τα ίδια τα φοράω κάθε μέρα. Όχι, τι ψυχού. Να κάνω, κανείς. Στο ύφος αυτό. Στο ύφος αυτό. Το πιο τζαπανίζ, ναι. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω δηλαδή ότι μου πηγαίνει. Και πες μου λίγο, αυτό το φτιάξες εσύ, δεν είναι έτσι? Ναι. Δεν ήταν έτσι. Γιατί σε είδα backstage ότι πήρες tape από την παραγωγή και το έφτιαξες μόνη σου. Μπράβο. Είναι κάτω. Είναι γυλαίκο. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Βρυδίκη. Μαρία, γιατί έβαλες 3? Ενώ μου αρέσει πάρα πολύ και το μαλλί, τα σκουλαρίκια, το κραγιόν. Είσαι φοβερή. Αλλά η τσάντα και το παπούτσι δεν μπορώ να το βλέπω. Γιατί? Δεν μου αρέσει. Δεν μου κολλάει με όλο το look, ενώ είναι τόσο chic, τζαπανίζ και αυστηρό εδώ, το μαλλί σου τέλειο. Το παπούτσι γιατί? Τι θα εφορούσες, τι θα έβαζες, κάποιο μποτάκι ας πούμε? Θα σου δίνα εγώ κάτι που έχω πολύ ωραίο, αλλά δεν με ρώτησες άμα έχω κάτι. Δεν πιστεύω να τα κούνει και να πάω καθώς, να όχι τα κούνει, όχι βέβαια. Αχ, δεν πειράζει. Γιατί αναστενάζεις, Κορίνα μου? Είχες προβληματιστεί κι εσύ? Όχι, εγώ δεν προβληματίζομαι για το look μου. Τα κάνω, είναι όλες συνειδητά, τα κάνω... Μ' αρέσουν και τα κάνω, δεν τα κάνω έτσι τυχαία. Μάλιστα, ωραία. 3,9 είναι ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των συμπαικτριών σου. Πάρα πολύ καλά έχω να σου πω. Ωραία, έτσι σταματάμε εδώ. Και δύο. Δυστυχώς δεν γίνεται. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να έχεις τέτοια αποτελέσματα. Μακάρι. Και με τους κριτές. Πάμε. Μακάρι. Γεια σας. Γεια σου. Στέλιος, ακούμε. Έχω αρχίσει να υποψιάζομαι ότι κάτι συμμαχίες που έλεγε χθες η Βρυδίκη... Ναι. Ξεκινήσανε σήμερα. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, λέω. Μάλιστα. Ήταν λίγο προκλητική η βαθμολογία, γιατί δεν είναι ωραίο το look, ναι. Είναι πολύ ωραίο, αλλά ήταν λίγο προκλητική. Δηλαδή, έτσι, εντυπωσιακή η βαθμολογία από κάποιες παίκτριες. Που δεν έχετε σίγουρα την ίδια αισθητική, γι' αυτό το λέω, μου φαίνεται περίεργο. Όχι γιατί δεν τα αξίζεις. Λοιπόν, συγγνώμη, θύμισε μου που πας. Πάω να δω κάτι έργα της Γιαγιό Ικουσάμα. Συγγνώμη, ποια είναι? Είναι μία Ιαπωνέζα καστικός, η οποία έχει κάνει λίγο την ψυχεδέλεια, την ψυχιατρική της ασθένη, την έχει κάνει τέχνη. Με τα dots, με τις τελείες. Α. Μία κοκκινομάλα με το καρέμαλι. Μία 90 χρονών. Πού γίνεται η έκθεση? Το Υπουργείο Πολιτισμού κάνει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που είναι λίγο πιο industrial, και σε μία αποθήκη εκθέτει εκεί τα έργα της. Εδώ στην Ελλάδα? Στην Αθήνα, ναι. Α, ωραία. Γίνεται αυτή η έκθεση, γίνει? Όχι. Α, ωραία θα έγινε. Ωραία θα ήταν να γινόταν. Ναι. Ωραία. Η Γιαγιό είναι Γιαγιό. Είναι Γιαγιό γιατί είναι 90. Αλλά είναι, υπάρχει αυτό, ναι. Το όνομα, αλήθεια. Η Γιαγιό Ικουσάμα, ναι, είναι 90 χρονών. Αμόρφωτος. Δεν το πιστεύω. Υπάρχει και κάτι που δεν ξέρεις. Καιρός ήταν πια. Είναι και μια πολύ χαρακτηριστική φιγούρα. Καβακούμπο. Δεν την ήξερε τη Γιαγιό. Τη Γιαγιού-Γιαγιό. Λοιπόν, ωραία, μας μαθαίνεις κάτι καινούριο σήμερα. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω ότι εάν ρίξεις κάτω αυτό το... Το φύλλο. Το φύλλο, είναι εύκολο να πέσει κάτω τώρα αυτό? Το έχω... Κολλήσει. Με tape όμως, ναι. Όχι δεν με το ξεκολλάς. Που δεν ξεκολλάει ναι, ποτέ. Ξεκολλήσω. Θέλεις βοήθεια? Μισό λεπτά. Α, να το. Ραπ. Να το.
καλύτερα. Τώρα φαίνεται το τέλειο. Δεν πειράζει, δεν θα φαινόταν κανονικά. Εμένα μου αρέσει περισσότερο έτσι. Πριν κάτι με ενοχλούσε γιατί είναι πάρα πολύ έντονο το κεφάλι, οπότε αυτή η λεπτομέρεια μου έκανε λίγο φλιαρία. Πιο μπουκωμένο. Πιο μπουκωμένο. Ναι, ναι. Και έχεις πάρα πολλές πληροφορίες ήδη. Μ' αρέσει γιατί αυτή η εικόνα είναι ένα urban, δηλαδή ένα αστικό multi-ethnic look, δηλαδή έχεις συνδυάσει πάρα πολλούς πολιτισμούς και είναι ταυτόχρονα πάρα πολύ σύγχρονο και αστικό. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσουν τα μπαμπούς πολύ σε σχέση με αυτό που είναι πιο Japanese, ας πούμε, πιο clean cut και έχεις βάλει και κάτι λίγο πιο μαροκινό και η τσάντα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω μία αίσθηση λίγο για την κόμωση. Μου κάνεις λίγο παλέστρια, λίγο επιθετική, λίγο πιο πολύ από ό,τι θα ήθελα, αλλά λίγο σούμο, ναι. Σούμο, ναι. Δεν το δέχομαι. Όχι, πάρτε όχι. Το πίσω. Όχι, σούμο, δεν το λέω με... Να σου πω κάτι. Δεν το λέω με... Νομίζω ότι έχετε καταλάβει όμως και εγώ τι χαρακτήρα είμαι, οπότε ναι, δεν μα το γι' αυτό, κάνω. Άκουσε, άφησε με να ολοκληρώσω. Δεν το λέω με διάθεση. Ηρωνική. Ούτε ηρωνική, ούτε προσβλητική, ούτε και ακυρωτική. Δηλαδή το συζητάμε. Γιατί είναι ένα κεφάλι, το έτσι όπως το είχαν, που έχει πολύ χαρακτήρα. Άρα έχει θέση αυτό, γιατί είναι μια πρόταση. Μου κάνει λίγο ότι κάνει την εικόνα πιο απόμακρη. Που δεν τη χρειάζεσαι. Δηλαδή, δεν αν το είχε... κατάλαβα, συγγνώμη. Η εικόνα έχει μια αυστηρότητα. Εντάξει, και έχεις κάνει ένα κεφάλι το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον και σου πάει, αλλά όλα μαζί σε συνδυασμό μου κάνει λίγο απόμακρη εικόνα. Λίγο αυστηρή, λίγο επιθετική, μου βγάζει μια αίσθηση παλέστριας, λίγο ρόλο. Το οποίο νομίζω ότι αν το χαλάρωνες λίγο θα ήσουν πιο όμορφη. Χωρίς να σου λέω ότι αυτό που, που βλέπω δεν είναι ωραίο και δεν είναι μόδα. Και τώρα δεν το πιο πάνω, αλλά πιο τι? Πάνω εγώ. Ξέρεις κάτι όμως, σήμερα βλέπω την Κορίνα που υποψιάζομαι ότι είναι. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Κατάλαβες, δηλαδή, έτσι φανταζόμουν ότι είσαι. Ωραία. Ξανακαλώς ήρθες στο My Style Rocks. Ευχαριστώ πολύ. Τρία για σήμερα. Τρία από το Στέλιο. Πάμε στην Έλενα. Μου αρέσεις πάρα πολύ. Εμένα ξέρεις τι μου λείπει, το ασίμι. Θα ήθελα δηλαδή να δω μεγάλα σκουλαρίκια ασημένια και επίσης τα δάχτυλα θα ήθελα να δω μεγάλα δαχτυλίδια ασημένια. Κατά τα άλλα, το look σου είναι απίθανο. Είσαι πολύ εσύ. Αυτό που έκανες πάλι καλά που το άφησες κάτω γιατί ακολουθούσε το χθεσινό νάρθηκα, ξέρεις... Το μπούκαμα μ' αρέσει αυτό εδώ, δεν ξέρω. Ναι, όμως, το ζιβάγκο τρελαίνω, μ' αρέσει. Που σε πολλές γυναίκες δεν αρέσει το ζιβάγκο. Εγώ το λατρεύω. Αλλά άλλο το ζιβάγκο και άλλο να έχεις τον άρθικα όπως χθες εδώ ή αυτό που έχεις βάλει. Που το έκανες επιτηδευμένα για να κάνεις στυλ ή παραπάνω στυλ από αυτό που έχεις. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο outfit δεν χρειάζεται κανένα παραπάνω στυλ για μένα. Συμφωνώ σε ό,τι σου είπε ο Στέλιος. Απλά εμένα αυτό, το ασίμι μου λείπει, τίποτα άλλο. Τρία. Τρία από την Έλενα. Λάκι μου, σε ακούμε. Στην Ιαπωνία είχα πάει στο μαγαζί της Comme des Garçons και έπαθα πλάκα και το πρώτο πράγμα που μου άρεσε ήταν οι κονκάρδες που είχε, ξέρεις, αυτές τα πίνις που λέμε που βάζουμε πάνω στα ρούχα. Σε ένα τέτοιο look που είναι Japanese και είναι αυστηρό, έπρεπε να κάνουμε δύο πράγματα. Εγώ θα το υιοθετήσω, μου αρέσει πολύ αυτή η καζάκα, η μακριά, σε βινίλ, τι είναι αυτό. Μου αρέσει πολύ. Δερματίνη. Δερματίνη, μπράβο. Εγώ θα το βάζα και βινίλ πιο σκληρό. Από κάτω από το πουκάμισο θα ήθελα να έχει δύο τσέπες τεράστιες, που είναι πολύ Japanese, εργατικό Japanese. Θα το είχα πάρει δηλαδή από τη uniform, την μονοκόμματη που έχουν, και θα ήθελα να έχει τσέπες. Ή επειδή όλοι οι Ιαπωνέζοι στα μανίκια τους των πουκαμίσων των κατάμαυρων έχουν κάτι κοψίματα, δηλαδή ακριβώς εκεί που τελειώνει το γυλαίκο, πιο κάτω έπρεπε να έχει ένα άνοιγμα και να έχει λίγο από το χέρι εδώ. Δεν είναι δικό μου σχέδιο, υπάρχουν. Και μάλιστα υπάρχει ένας οίκος Ιαπωνέζικος που αφού έχει κάνει εδώ το άνοιγμα. Και έχει αυτό το φαρδί, του έχει βάλει και το ραστιχάκι και δένει υπέροχα και πάνω. Αυτό λοιπόν θα έδινε μία αναπνοή και θα έκανε πιο πολύ στυλ. Τώρα, αν όχι οι κονκάρδες που είναι και εύκολες, αλλά αυτοί είχαν μεγάλες, πιο μικρές, με κάτι μηνύματα υπέροχα, νομίζω θα ήταν κάτι μηνύματα και που η Κρίστεν μπορεί να τα αξιολογούσε, γιατί κάτι έλεγε για τη φύση. Του πάει πάρα πολύ το ξύλο. Ξύλινα πράγματα. Δηλαδή να είχε κάτι ξύλινο επάνω σε αυτό το πουκάμισο μπροστά. Δηλαδή, ήθελε ένα προπ λιγάκι πιο αυστηρό. Σίγουρα και σαφώς πηγαίνει το ασίμι, και ειδικά ασημένια ναι. Τεράστια κοσμήματα, που τα βρίσκεις πάρα πολύ σε διάφορα μέρη.
Αλλά είναι πολύ αξιοπρεπές το look και σε σένα σήμερα, πραγματικά. Αυτή η τσάντα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα να τη γεμίσω με διάφορες αφίσες και πόστερ από Ιαπωνία, που είναι τέλεια, ειδικά των 70's, που αυτοί είχαν μία έμπνευση τρελή και κάνανε πολύ προχωρημένα πράγματα. Μέχρι Kama Sutra κάναν τότε, σε ιαπωνέζικο στήλο όμως, που ήταν art absolutely. Γι' αυτό θα βάλω ένα 3. Ευχαριστώ πολύ. 3 και από το Λάκη. Πολύ καλή βαθμολογία, Κορίνα. Θέλεις να τη μάθεις? Ναι. 12,9 είναι η συνολική σου βαθμολογία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Ευρυδίκη, disco girl. Τι γίνεται? Καλά. Για πού το έβαλες? Λαμπερή. Η κολλητή μου, η Αμαλία, είναι αλήθεια αυτό, έκανε τα γενέθλιά της σε μία disco τώρα. Α. Και μας κάλεσε να πάμε και πήγα εκεί. Τέλεια. Ελπίζω να πέρασε ωραία. Περάσαμε τέλεια. Δωράκι τις πήρες? Φυσικά πάντα, τα καλύτερα. Τι τις πήρες? Ένα κόσμημα για το λαιμό λευκό χρυσό. Με το αρχικό της. Τέλεια. Όλα τα σκέφτηκες. Κορίτσια, βαθμολογήστε αμέσως τώρα. Ευρυδίκη, συμπαθητική βαθμολογία. Ευχαριστώ. Τι πολύ. Τι λες, πώς φαίνονται πράγματα? Ευχαριστώ πολύ τις συμπαίκτριές μου, γιατί νιώθω σήμερα πως δεν με αδίκησαν και είδαν με τα σωστά μάτια. Ευχαριστώ. Τόνια, γιατί έβαλες 3? Έχω εκπλαγεί αρχικά γιατί έχουμε το ίδιο κόνσεπτ. Και με εντυπωσιάζει που αυτό δεν μοιράστηκε κάπως. Αλλά επειδή είναι 2 προτάσεις στην ίδια συνθήκη, θέλω να το δω θετικά. Λατρεύω το jumpsuit που φοράς, την τσάντα σου και το παπούτσι σου. Η ζώνη και το πανοφόρι τα πετάω, εξού και οι χαμένοι βαθμοί, γιατί μου κάνουν λίγο πιο ροκ, λίγο πιο άλλη υφή, άλλη εποχή. Το μαλλί δεν μ' αρέσει πολύ, αλλά είχαμε ελάχιστο χρόνο να ετοιμαστούμε και δεν το έκρινα. Γιατί το κάναμε τσάτρα πάτρα, που λένε στα χωριά. Οπότε όλα καλά. Η ζώνη, να σου πω, είναι από vintage κατάστημα. Είναι η πρώτη αγορά που έκανα προχθές για να επιλέξω τα 2 look αυτής της εβδομάδας και της άλλης. Mm. Κάποια από αυτά. Είναι γνωστή σε επωνυμία. Την πήρα μόνο 15 ευρώ. Ωραία. Αυτό το έχω 2 χρόνια. Αυτή είναι καινούργια και η τσάντα ουσιαστικά, γιατί και τα παπούτσια τα είχα. Για τη σύνθεση είπα. Ναι, είμαι μονωμένα σαν κομμάτια. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Και αν βρεθείτε και στην δίσκο. Και πάμε και στην ίδια. Ένα φορό, όχι μαλλιοτράβηγμα. Καλά, γιατί να μαλλιοτραβηχτούμε? Αυτά ήταν μια εβδομάδα πριν. Ήταν προχθεσινά, παραπροχθεσινά. Ευτυχώς δεν είμαστε άψυχες κούκλες εδώ. Έχουμε προσωπικότητα και εκφραζόμαστε όλες. Μ' αρέσει. Ευρυδίκη μου, ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των κοριτσιών είναι 3,2. Και επειδή τα λες έξω από τα δόντια, πάμε τώρα στους κριτές. Για να σε δω. Βούληψαν αυτοί οι άνθρωποι. Λάκη μου, σ' ακούμε. Είναι μια χαρά, είναι πάρα πολύ ωραίο το Purple αυτό. Purple Rain, ωραίο τραγούδι. Purple Girl, ωραίο κορίτσι. Έχεις φτιάξει το μαλλί ανάλογα για την περίσταση. Το τζάκετ αυτό, εντάξει, και θα το αφήσει στην καρδαρόμπα, οπότε δεν το ελέγχουμε, έτσι. Εκτός και αν έχεις σε boyfriend biker και σε φέρει με μηχανή. Okay, φτώχυνες τόσο πολύ. Όχι, μηχανές, δεν μου αρέσουν. Και έχεις δίτροχο. Όχι, ε. Φοβάμαι. Από ποτέ δεν έχω ανέβει. Φοβάσαι ακόμη και αν αγκαλιάσεις τον οδηγό και, κρατάς την ισορροπία? Φοβάμαι τα τροχαία ατυχήματα πάρα πολύ. Καλά, μπορεί να πας σιγά σιγά και αν είναι ειδικά μες στο κέντρο δεν θα τρέχουν. Μωρέ, εντάξει, αλλά αυτός που έρχεται από απέναντί σου από δίπλα σου γενικά δεν προσέχουν πολύ τα μηχανάκια. Η παιδεία μας στην Ελλάδα είναι λίγο στην ιωδική παιδεία, οπότε φοβάμαι. Πάντως, οπότε από μικρή δεν είναι. Με αυτά τα υπέροχα πόδια, αν κυκλοφορεί σε μία περιοχή τουλάχιστον για 1/4, θα τρελαθούν στα σφυρίγματα ο κόσμος, γιατί έχεις υπέροχα πόδια, ειδικά σε ορθή γωνία που πρέπει να έχεις όταν είσαι στη μηχανή, θα σου πήγαινε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν έχω πολλά να πω. Είναι ένα στυλ επιβλητικό, βέβαια, πάντα η παγέτα. Να ξέρετε ότι στις περισσότερες πλέον δίσκο, σχεδόν όλα τα έπιπλα είναι από παγέτα. Και θα νομίζει κανείς ότι ξεκόλλησες τον καναπέ. Είσαι όντως ένα disco girl.
θα μου άρεσε και μία μπάντα στο κεφάλι, μία κάτι, ας πούμε, μπορούσες να βάλεις για να το χαλάσεις λίγο περισσότερο ή να το κάνεις πολύ 70's, να πλακώσεις λιγάκι το κρανίο με το γύρω-γύρω, θα σου πήγαινε πάρα πολύ. Είναι όμως μία πολύ ωραία και αξιοπρεπής εμφάνιση, μου αρέσει η box bag αυτή που έχεις, είναι ωραία για την περίσταση. Οπότε θα πάρεις ένα καταπληκτικό τεταρτιάτικο 3. Ευχαριστώ πολύ. Ένα τεταρτιάτικο 3 από τον Λάκη μας και πάμε στην Έλενα. Τι έχεις, κορίτσι μου? Τίποτα, νομίζω ότι είμαι άρρωστη. Σίγουρα είσαι. Άρρωστη, έχεις πυρετό? Όχι, απλά έχω αρχίσει να κοιτάω τον κύριο Κουδουνάρη και να τον συμπαθώ. Ωραία. Μου είχες... Αλλά δεν ξέρω αν θα διαρκέσει για πολύ. Σε αυτό δεν θα πάρω θέση. Θα έρθει η σειρά σου μετά και θα το συζητήσετε αν θέλεις. Αλλά κάτι συμφωνείς? Ναι, ναι. Ωραία, δεν παίρνω θέση. Σε βλέπω να αλλάζει γνώμη μετά τη βαθμολογία. Αν και θέλω να ακούσει καλά σχόλια. Όχι, δεν, άσχετα από τη βαθμολογία. Νομίζω ότι πρώτη φορά όταν συναντηθήκαμε ή δεύτερη, διόρθωσέ με, είπε είμαι απλά τρελή. Όταν σε ρώτησα κάτι, μου λε είμαι απλά τρελή. Ναι, έχουμε φτάσει τώρα. Ναι, μου το έχει πει εμένα αυτό. Έχουμε φτάσει τώρα, πότε είναι, πέμπτη φορά, έκτη φορά είμαστε μαζί, δεν θυμάμαι, δεν είμαι καλή σε αυτό, έβδομη. Έβδομη, όχι. Ναι. Εγώ θα πω ότι δεν είσαι απλά τρελή, θα πω ότι είσαι απλά βαθιά ευαίσθητη, έχεις κάποια θέματα που προφανώς πρέπει να τα λύσεις, περιμένεις κάτι από τους ανθρώπους που είσαι εσύ, δεν ισχύει, ξέχασέ το. Μου το λέει και η αδερφή μου αυτό. Δεν σε ακούω, μίλα μου λίγο. Μου το λέει και η αδερφή μου αυτό. Ωραία. Να μην περιμένω από τους ανθρώπους. Και να μην βλέπω, να μην κρίνω όπως βλέπω εγώ με τα δικά μου μάτια και να μην περιμένω από τους ανθρώπους όπως τους βλέπω εγώ τα πράγματα σε αυτούς. Να μην περιμένω. Αυτό δεν είναι σωστό ούτε δίκαιο. Αυτό είναι κανόνας για όλους μας, έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα κορίτσια που είναι εδώ. Η κάθε μία σας είναι μοναδική. Οπότε εσύ, γιατί έχεις χάσει έτσι το κέφι σου? Δεν λέω το κέφι να κάνεις την πασαρέλα και να κάνεις τα δικά σου, τα οποία τα κάνεις πάρα πολύ ωραία, σε αυτό που έχεις επιλέξει να κάνεις. Πού είναι το κέφι σου, θέλω να μάθω. Ήρθες εδώ γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο σου αρέσει πάρα πολύ από ό,τι έχεις πει. Και ήθελες να είσαι εδώ. Βέβαια. Πού είσαι? Εδώ είμαι. Απλά στενοχωρέθηκα χθες. Ναι. Γιατί ήρθα σε αντιπαράθεση με τα κορίτσια και ξέρω ότι τα έχω στεναχωρήσει, τα βλέπω στο πρόσωπό του. Και αυτό. Ναι, αυτό δεν είναι μέσα στη ζωή, μέσα στη σχέση, μέσα στην καθημερινότητα για όλους μας. Είναι. Άρα, αυτά συμβαίνουν. Ναι, απλά δεν μπορείς και συνέχεια να είσαι, ας πούμε, ούτε στεναχωρεμένος, ούτε να μην έχεις κέφι, ούτε να έχεις χαρά συνέχεια. Καλά και... συνέχεια. Δεν μπορείς να είσαι τίποτα γιατί δεν είμαστε ρομπότ. Δεν πατάει κανείς on-off και εμείς λειτουργούμε. Αλλά η ουσία είναι ότι η κάθε μία σας για αυτό που έχει κερδίσει εδώ και αυτό που κερδίζει καθημερινά είναι για την προσωπικότητά της. Αν έχουμε σκαμπανεβάσματα αναμέρα, χάνεται και το υπόλοιπο. Και αυτό το λέω να το ακούσετε όλες. Ανταγωνισμός υπάρχει και θα υπάρχει. Δεύτερες σκέψεις υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και αυτή είναι η ζωή για όλους μας. Εγώ αυτό ήθελα να πω, να το ακούσετε όλες. Και επειδή εδώ είναι μια ιστορία που είναι πολύ μεγαλύτερη από τα σπίτια μας, δηλαδή δεν είμαστε σπίτι μας να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ούτε να καθόμαστε έτσι, ούτε να μην μιλάμε, ούτε να μην εκφραζόμαστε, ούτε να πηγαίνουμε by the law για να μην παρεξηγηθούμε ή να μην μου πούνε εμένα κακιά, εκείνον ξινή, εκείνη, οτιδήποτε λέει ο κόσμος. Έχουμε έρθει ο καθένας για το δικό του σκοπό. Εγώ δεν το έχω δει σε καμία ακόμα. Δηλαδή να μου γυρίσει το μάτι, να σας βλέπω και να έχετε ωραία κόνσεπτ. Να ζείτε, να γελάτε, να εκφράζεστε, να ντύνεστε και να μπαίνετε μέσα και να μας κόβετε η ανάσα. Ακόμα και από τα λάθη. Αλλά κάτι να γίνεται. Πραγματικά. Και είχα ανάγκη να το πω σε όλες σας αυτό. Συγγνώμη για τον χρόνο που πήρα. Και... Τέλος πάντων. Λοιπόν, η φόρμα σου με τρελαίνει για εκεί που πας. Εάν έπρεπε αναγκαστικά να βάλεις τη ζώνη αυτή, εγώ δεν θα την έβαζα στη θέση σου. Δεν θα βάζα καθόλου ζώνη βασικά. Δεν τη χρειάζεται καθόλου αυτή η φόρμα τη ζώνη, γιατί είναι έτσι το σχέδιό της. Και μέσα σου κάνει και πάνω σου είναι και στο ύψος σου είναι. Και σπάνια βρίσκουμε τέτοιες φόρμες πια έξω για ψηλές γυναίκες που να μην είναι πιο κοντές από το κανονικό. Είναι σχεδιάστρια, το πήρα τώρα. Ωραία, αγάπη μου. Αν έπρεπε όμως να βάλω ντέκετ σου αυτή τη ζώνη, γιατί την έχω τάξει να τη βάλω, θα την έβαζα ανάποδα. Δηλαδή, επειδή έχεις ένα πολύ μεγάλο. Εδώ κενό, κάτω από το στήθος σου, θα έπαιρνε αυτή η ζώνη. Πίσω είναι τελείως φλάτη η ζώνη. Είναι όλο δέρμα. Α, κατάλαβα, λέμε αναγκαστικά σαν εικόνα, δεν θα βάζα ποτέ αυτή η ζώνη, είναι λάθος. Θα έβαζα πέδιλα χρυσά ή ασημένια κάτω, πέδιλα με κόκκινο νύχι δυνατό. Θα έβαζα μόβσκια,
άναρχα φρύδια ανακατεμένα και ένα πολύ έντονο, θα είχα ένα πολύ έντονο κραγιόν. Εγώ έτσι θα σε έβλεπα για να είσαι δυνατή να τρελαθώ. Όχι ότι δεν μ' αρέσεις, ξαναλέω. Το τζάκετ σου το βρίσκω διεκπαιρεωτικό. Δεν μου προσέχει, δεν μου αφαιρεί. Ναι. Να είχαμε να λέγαμε. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Ευχαριστούμε, Έλενα. Στέλια μου, σ' ακούμε. Πολύ ωραία μαλλιά. Είναι τα πιο ωραία μαλλιά που έχεις κάνει μέχρι σήμερα. Θα ήθελα σίγουρα κι άλλο, γιατί είσαι ψηλή γυναίκα, εντυπωσιακή και αυτό το μαλλί πάνω σου ξαφνικά φαντάζει λίγο. Δηλαδή, είναι σαν να σταμάτησες κάπου και έπρεπε να είναι άλλο τόσο. Θα ήσουν τέλεια με το μαλλί διπλάσιο σε όλο. Νομίζω πρέπει να τα κόψω λίγο, όχι νομίζω, θα τα κόψω τόσο για να μπορούν να έχουν όγκο γιατί πέφτουν. Κοίταξε, γενικά το μαλλί σου μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, γιατί δεν είναι κακό το μήκος που έχεις, δηλαδή και σε ίσιο είναι σωστό και τώρα θα μπορούσε, έπρεπε να φουντώσει κι άλλο αυτό. Δηλαδή σου πάει υπερβολή, γιατί είσαι ψηλή, είσαι εντυπωσιακή, έχεις ώμους, έχεις πλάτες, όλα πρέπει να είναι λίγο πιο μεγάλα. Αν αυτό λοιπόν ήταν πιο μεγάλο, θα ήταν πολύ πιο εντυπωσιακό. Η κρίκη σου θα ήθελα να είναι επίσης πιο μεγάλη. Δηλαδή αυτά είναι λίγο ethnic Greek, είναι λίγο χάνονται μέσα στην μπούκλα κι αυτά. Το μακιγιάζ είναι λάθος. Ναι. Το μακιγιάζ δεν είναι, το μαλλί δεν είναι. Δηλαδή όλο το έκανες λίγο γρήγορα, λίγο πρόχειρα, μπορεί να μην πρόλαβες, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Αλλά τουλάχιστον έχουμε σήμερα να συζητήσουμε για ρούχα. Που αυτό είναι ευχάριστο. Και έτσι θα συνεχίσουμε από εδώ και μακάρι, πέρα. Μακάρι Παναγία μου. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια σταθερότητα. Δεν θέλω να νομίζω ότι δεν σε συμπαθώ. Αλλά είναι όλα λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Είχατε πολύ ωραίο τρόπο που μου μιλήσατε και αυτό ήταν αρκετό για μένα. 10,2 είναι η τελική σου βαθμολογία για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευρυδίκη. Συνεχίζουμε με την Τόνια Κούμπα. Ραπάρεις, τι γίνεται. Λίγο, ναι. Και τραγουδάω. Κρυφό ταλέντο, δεν το ήξερα αυτό. Κάνουμε κάτι μαζί. Ήσουν νικήτρια χθες. Ναι. Πήρες τον έξτρα βαθμό για τον καλά. Ναι. Πώς νιώθεις? Πολύ σημαντικό, γιατί τον καλά είναι ιδιαίτερο, δεν προδίδω τίποτα και νομίζω θα μου χρειαστεί. Δίσκο κι εσύ, πηγαίνεις σε δίσκο να περάσεις καλά, να διασκεδάσεις. Ναι. Πήρα το μεταπτυχιακό μου και πάμε με τις φίλες μου. Μας έχει πιάσει αυτός ο παλιμπεδισμός και λίγο αναπολούμε και τα δικά μας, τα του πτυχίου πριν το μεταπτυχιακό. Και πάω κι εγώ σε αυτή τη φοβερή δίσκο να το κουνήσω, ρε παιδί μου, λίγο. Να το ευχαριστηθείς. Ναι, να το ζήσω λίγο. Κορίτσια, πάμε να βαθμολογήσετε. Γενναιόδωρα τα κορίτσια σήμερα, Τόνια, μαζί σου. Γαλαντόμα. Γαλαντόμα. Ναι. Πάμε να ακούσουμε την Ευρυδίκη που έχετε επιλέξει και το ίδιο κόνσεπτ. Σου έβαλε 4. Σου άρεσε πάρα πολύ, Ευρυδίκη. Ναι, ήταν πολύ καλύτερη από εμένα για το ίδιο κόνσεπτ που σκεφτήκαμε. Μου άρεσαν πιο πολύ τα μαλλιά σου. Λάμπεις μέσα σε αυτή τη ροζ παγιέτα. Μου αρέσει πολύ το καλσόν. Ευτυχώς δεν το έκανα κι εγώ. Είχα σκεφτεί στην αρχή να βάλω μοβ φόρεμα με μεγάλους ώμους και ένα χρωματιστό καλσόν. Μου αρέσει πάρα πολύ, λάμπεις. Είσαι και φαίνεσαι 2 μέτρα τώρα με αυτό. Έβαλα στενά. Φτού σου. Ευχαριστώ. Λάμπω, μπάμπι μου. Λάμπεις, μπάμπι μου. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Αμίνα, πες μας γιατί έβαλες 3. Είναι το size, θεωρώ, πάρα πολύ σωστό, του φορέματος. Είναι λίγο πριν τη δύσπνοια. Έφαγα και τη φασολάδα μου και ξέρεις... Σου πάει πάρα πολύ. Φασολάδα κιόλας. Κάτσε να πάω λίγο πιο εκεί. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Τα μαλλιά σου μου αρέσουν πολύ. Μου αρέσεις πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα ένα πανωφόρι. Ένα πανωφόρι, ναι. Αυτό, αλλά είσαι μου αρέσεις πάρα, πάρα πολύ σωστή. Δεν είχα ιδέα τι θα μπορούσα να βάλω σαν πανωφόρι. Μήπως τη γούνα μου. Ήρθα να διδαχτώ. Να μας πούνε οι κύριοι κριτές. Να μας πούνε, ναι. Θα έρθει και αυτή η στιγμή. 3,4 είναι ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των συμπαικτριών σου και σου εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να ακούσεις τα ίδια και από τους κριτές. Κι εγώ μου το εύχομαι. Ευχαριστώ. Ε,
Έλενα, να ξεκινήσουμε με σένα. Ευχαριστώ, καθέ. Θέλεις. Λοιπόν, βλέπω τα πόδια σου. Έχεις ψηλά πόδια σχέση με το... Σε σχέση με τον κορμό μου, ναι. Με τον κορμό σου. Ναι. Και είναι πολύ εύστοχο το ότι τα δείχνεις σήμερα με τέτοιο τρόπο. Είσαι τυχερή που έχεις αυτά τα πόδια, να ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Σου δίνουν μια πολύ ωραία εικόνα, μια πολύ ωραία έτσι... Φιγούρα. Φιγούρα, ναι. Και είναι ολοκληρωμένο. Δηλαδή τώρα μου έφτιαξες και τη μέρα που βλέπω έτσι το σώμα σου. Να πολύ. Ξέρετε, με τα κούνια θεωρούν ότι είμαι πιο ψηλή. Αν με δει βράδυ κάποιος, δηλαδή, ναι. Και μετά τα αφαιρέσω, ναι. Λόγω της αναλογίας. Ναι, ναι. Αν τα δείχνεις και με τέτοιο τρόπο, σου λέει τώρα τι ποδάρες είναι αυτές, δύο μέτρα. Οπότε είναι υπέροχο τρίκ αυτό που έχεις κάνει. Τρίκ. Λοιπόν, να σου πω τώρα τι γίνεται. Εγώ θα ήθελα πιο ένα παπούτσι με μεγαλύτερη έμπνευση. Βλέπω αυτό το παπούτσι παντού. Σε μαύρο, σε χρυσό, σε ασημί, σε μπλε, σε κίτρινο, καλοκαίρι, χειμώνα, σε όλες τις ελληνικές εταιρείες. Mm-hmm. Με έχει κουράσει. Να σας ρωτήσω κάτι, ναι. Επειδή συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο σας. Επειδή ήθελα να βάλω ένα χρωματιστό καλσόν, ναι. Με τι παπούτσι θα μπορούσα να το σετάρω? Με ένα πέδιλο. Ακόμα και vintage, 90s. Α. Αυτό σε σχέση με το παπούτσι. Δηλαδή θα μου έκανε πολύ μεγάλη διαφορά το παπούτσι και δεν θα χρειαζόμουν ούτε αυτά τα τσιμπιδάκια που είναι σαν να ξεχάστηκες στο κομμωτήριο κάτω από την κάσκα και να βγήκες. Δεν τα έχεις καθόλου ανάγκη αυτά. Μου αρέσουν πολύ αυτά. Ομοιοπαθείς. Καθίσατε, ναι, με το λάκι, σας έπιασε το μπουρμπούρ και φύγατε και δύο έτσι. Ειλικρινά σας μιλάω, έτσι έχω πάθει σε εβδομάδα μόδας. Δεν σημαίνει ότι ήμουν όμορφη ή άσχημη. Ναι. Δεν τοποθετούμε πώς φαίνομαι. Ναι, ναι. Νιώθω πολύ εγώ. Δηλαδή, όταν το είχα δει πριν τρία χρόνια, θεώρησα ότι είναι εξαιρετική ιδέα. Μου, πολύ να σου πω. Ιδιαίτερη είναι ιδέα. Ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο αυτό που έγινε πριν, ναι. Τρία χρόνια, όπως είπες. Ναι, ναι, ναι. Πριν τρία χρόνια είναι σημαντικό. Εντάξει. Με ένα κορίτσι με ένα πολύ λαμπερό δέρμα. Με πάρα πολύ ριτάτς, με πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ, με συγκλονιστικά φρύδια. Δηλαδή, εκεί είναι μια συνθήκη. Άλλο το editorial, άλλο η ζωή. Εγώ εδώ σήμερα, αν σε έβλεπα, με το φόρεμα αυτό που... Που επέλεξα. Με ένα καλσόν μαύρο. Οκ. Και με ένα πέδιλο, θα ήσουν υπέροχη. Κατά τη δική μου γνώμη πάντα, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Ωραία. Η βαθμολογία μου είναι 2 για εσένα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. 2 από την Έλενα και πάμε στο Στέλιο. Τόνια, λοιπόν. Πάρα πολύ σωστή επιλογή φορέματος. Το μίνι σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και το μόνο που λείπει στο φόρεμα είναι λίγο παραπάνω μέση. Δεν ξέρω από την Αγγράφα άμα μπορεί να κάνει κι άλλο ή αν χρειαζόταν λίγη ή περισσότερη μεταποίηση. Ναι. Θα ήταν ωραίο να βλέπουμε λίγο παραπάνω μέση, γιατί είναι λίγο μονοκόμματο τώρα. Είναι και το μικρόφωνο, λοιπόν, μου, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Το καλσό, ξέρεις κάτι. Έχεις μία απάντηση και μία δικαιολογία για τα πάντα. Δεν θέλω. Αλήθεια σου λέω. Μπορεί να μην το είχατε δει. Δεν είναι όλα τα βλέπω. Α, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, έχεις για αυτό. Τα πάντα μία απάντηση. Άσε να στα πούμε. Ναι. Σκέψου τα μετά. Μα τα σκέφτομαι αφού τα αλλάζω. Σκέψου τα μετά. Εντάξει. Όταν έχεις άγχος να απαντήσεις αντί να ακούσεις, χάνεις την πληροφορία. Εντάξει. Εντάξει. Mm-hmm. Συμβουλευτικά σου το λέω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Το φόρεμα αυτό σου πάει πάρα πολύ. Θα μπορούσε να σταθεί όντως και με ένα άλλο styling οπουδήποτε αλλού, όχι μόνο σε μία δίσκο. Λοιπόν, και αν θέλουμε όμως να το κάνουμε. Το καλσόν επίσης είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή και πάρα πολύ λάθος συμφωνώ και εγώ το παπούτσι. Okay. Το παπούτσι λοιπόν θα έπρεπε να είναι σίγουρα όχι ασημένιο. Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι glitter, θα μπορούσε να είναι mauve, θα ήταν ιδανικό το mauve σε αυτήν την περίπτωση. Θα μπορούσε να είναι τρίχρωμο, τετράχρωμο, με φιάπα, με πιο χοντρό τακούνι. Αυτό το τακούνι δεν είναι καθόλου 80s, δεν είναι καθόλου disco, είναι χιλιοφορεμένο ακριβώς τα ίδια όπως τα μπιέλενα. Mm. Η τσάντα αυτή είναι από άλλη ιστορία, δεν ταιριάζει καθόλου και το κεφάλι είναι σαν πραγματικά να ξεχάστηκε στο κομμωτήριο, να μην πρόλαβες, να μην έκανες, είναι πάρα πολύ λάθος. Και επειδή είναι και το πορτοκαλί μαλλί, είναι το φούξια καλσόν, είναι το φόρεμα, αυτή τη στιγμή είναι μια εικόνα λίγο καρτούν. Κατάλαβα. Είσαι δίσκο παρανόια. Αχα. Δηλαδή... Κύριε, κύριε. Ναι. Τα γυαλιά του Λάκη θα τις πηγαίνανε. Χωρίς το καλτσόν αυτό. Χωρίς το καλτσόν. Όχι βέβαια, δεν θα τις πηγαίνανε. Τα γυαλιά του Λάκη θα πηγαίνανε στην Ευρυδίκη αν είχε κάνει λίγο πιο overstyling. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, πέρα από την επιλογή φορέματος και καλτσόν, θεωρώ ότι η εικόνα δεν είναι σωστή. Ένα για ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο μου. Ένα από τον Στέλιο. Κλάκη, εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Κοίταξε, εγώ αντί για το υπέροχο τραγούδι της Ελπίδας θα έπρεπε να βγεις για να μας γκαζώσεις όλους με το Upside Down της Diana Ross. Mm. Πιάσεις και έχεις κοπιάρει κάτι από αυτήν, τα μαλλιά της.
Τέτοια μαλλιά έχει η Diana Ross. Mm-hmm. Σε μερικές συναυλίες της θα δεις ότι φοράει κάποια καπέλα, τα οποία είναι σαν σφαίσια, ας πούμε, ή τουρμπάν, που εδώ θα του πήγαινε τέλειο το τουρμπάν, αντί να βάλεις αυτά τα τσιμπιδάκια που τα έχουμε ξαναδεί. Ένα υπέροχο τουρμπάν και το μαλλί αυτό το άφρο δεν θα έχει να πει τίποτα, τουλάχιστον κανείς από εμάς, για το κεφάλι. Στα πόδια υπάρχουν πέντυλα με, που γυρίζει γύρω-γύρω σαν φίδι, ξέρεις, που κάνει έτσι, και είναι μυλ και γυρίζει το φίδι. Οπότε λοιπόν, εσύ επειδή έχεις πρόβλημα με τα πόδια και για να μην σε στενεύουν και να πονάς και τα λοιπά, ένα μυλ παντοφλέ έτσι, αλλά με τα κούνι, θα σε βόλευε. Διότι και το πόδι σου δείχνει μικρότερο, οπότε έχεις ένα τρίκ να μην λέμε συνέχεια ότι το πόδι σου δεν είναι προσαρμοσμένο στο πατούμενο κτλ. Και θα είχε μια διακόσμηση υπέροχη, μια και φορά ένα μίνι, ναι. Έχεις κάποια εκατοστά του ποδιού για να μπορείς να τα διακοσμήσεις. Εγώ όμως χαίρομαι για αυτό το υπέροχο χρώμα που επέλεξες, που ταιριάζει με τα μαλλιά σου. Και βάζω. Σήμερα έχω κολλήσει στο 3. Αλλά το δίνω με την ψυχή μου. Ευχαριστούμε, Λάκη. Η τελική βαθμολογία για σήμερα είναι 9,4. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και επόμενη παίκτρια είναι η Έφη Γκούτα. Σέφη. Καλά είμαι. Αγαπώ πολύ τους Άμπα, εσύ. Δεν τους ξέρεις. Ξέρω, όχι. Ήταν αυτό το τραγουδικό. Ναι, εντάξει, κάτι κατάλαβα από το... Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, οκ. Πες μας που πηγαίνεις. Λοιπόν, εγώ είμαι σχεδιάστρια μόδας. Μόλις έχω πιάσει δουλειά στην Ιταλία σε μια εταιρεία και θα βγω με τους συνεργάτες μου. Είναι λίγο πιο μπροστά, εκεί να σε βλέπουμε όμορφα. Εδώ, τέλεια. Ναι. Και θα βγω με τους συνεργάτες μου για ένα κοκτέιλ, για φαγητό και τα σχετικά. Τέλεια. Μάλιστα. Κορίτσια, πιάστε τους μαρκαδόρους και βαθμολογήστε. Ζάνα, έχεις βάλει 2. Με μια καρδούλα και κάτι αστεράκια εκεί. Ναι, πας λίγο να το σώσεις, να το σερβίρεις λίγο πιο γλυκά. Είναι όμως 2. Πες μας γιατί. Λοιπόν, μου άρεσε η ιδέα, απλά στην εκτέλεση νομίζω κάπου το χάσαμε. Ναι. Δηλαδή, αυτό στη μέση, όχι η βάση, μου θυμίζει κάποιο μπραντ. Ναι. Αλλά η ποιότητά του φαίνεται, η ποιότητά του. Όχι ότι... Δεν είναι αυτό το brand, με ενοχλεί λίγο. Είναι ελληνική εταιρεία. Ναι. Θα πάω εκεί καινούργια. Απλά είμαι, έχω τα ρούχα μου από εδώ, τα φοράω δηλαδή αυτό εκεί. Που σκέφτηκες, μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά δεν είχες τα σωστά πράγματα για να το εκτελέσεις και να είναι wow. Μετά π.χ. τα γάντια, το μαύρο, μου κάνει πολύ μαύρο. Θα ήθελα ένα δερμάτινο μοβ γάντι, ξέρω εγώ. Θα ήθελα κάτι από τη στιγμή που είσαι και σχεδιάστρια και πήγες. Γιατί το κάνεις και να το κάνεις all the way, καταλαβες. Okay. Γιατί το ξεκινάς και είσαι μπόμπα. Κάνε το μου όλο. 2,8 είναι ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των κοριτσιών. Και πάμε να αντιμετωπίσουμε και τους κριτές. Τέλεια. Καλή επιτυχία, Έφη. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο μου. Συγγνώμη, είσαι σχεδιάστρια μόδας, Έφη μου, και πας να γνωρίσεις τους συνεργάτες μου. Ποιους συνεργάτες σου? Του συνεργάτε μου από τη δουλειά, δεν πάω να του γνωρίσω τώρα. Πάμε για ένα φαγητό, για ένα ποτάκι. Δουλεύει σε μια εταιρεία ως σχεδιάστρια, λοιπόν, και αυτά τα ρούχα είναι αυτή τη εταιρεία. Όχι, δεν είναι αυτή τη εταιρεία, αυτά τα ρούχα είναι άλλη. Ωραία, για βγάλει να δούμε τι φορά. Τώρα αυτό εις αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Δεν το έχει βάλει κακά. Δεν μου αρέσει αυτό το σετ από μέσα. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω τώρα αυτό, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι είσαι ένα τόσο όμορφο κορίτσι και σε μια πρώτη συνάντηση που πας, καλό είναι η εμφάνιση να είναι λίγο πιο λιτή, θα έλεγα εγώ. Ούτως ώστε να μην αποσυντονίσεις τους άλλους ανθρώπους με αυτά που φοράς, να μην προκαλέσεις πάρα πολλά σχόλια. Είσαι σε ένα καινούριο περιβάλλον.
θες να κερδίσεις λίγο την εύνοια, την συμπάθεια, δεν πας σίγουρα να δείξεις ότι είσαι η, ναι, η καλύτερη, η ωραιότερη, η πιο στυλάτη, πιο μοντέρ. Ξέρεις, πας λίγο πιο χαμηλών τόνων για να γνωρίσεις τους νέους σου συναδέλφους. Αν, κάπως έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι, ωραία. Γυρνάει και από την άλλη πάντως. Δεν μ' αρέσει, καταλαβες, δεν μ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή, νομίζω ότι ενώ σου πάει στο σώμα σου είναι ωραίο. Ναι. Είναι ένα σύνολο... ναι, έχει ένα print που δεν μου αρέσει προσωπικά. Ναι. Ωραία το συνδύασες με το κίτρινο πανωφόρι. Το παπούτσι είναι... Okay. Νομίζω ότι δεν σου πάει. Στη φυσιογνωμία, όχι στο σώμα. Ωραίο μακιγιάζ. Δεν μ' αρέσει το τσουλούφι. Γιατί κάνεις συνέχεια αυτό. Αυτό δεν είναι, ξέρεις, το θανάτου. Ναι, έτσι είσαι πιο ωραία, γιατί είσαι πάρα πολύ όμορφη, είσαι πολύ χαμογελαστή. Σίγουρα θα σε συμπαθήσουνε. Για τα ρούχα σου δεν ξέρω τι θα πούνε. Όχι. Δεν είσαι κακή. Θα σου βάλω δύο. Σας δύο από το Στέλιο, Εφή. Λάκη, σ' ακούμε. Λοιπόν, αγαπημένη μικρή μου. Ναι. Ξέρω ότι σε κάνουν πιο χαροπή αυτά τα print πράγματα. Φοράς πάντοτε έτσι χρώματα, τέτοια. Είναι στον ψυχισμό σου και είναι δύσκολο να μπλοκάρεις ένα άτομο όταν αισθάνεται έτσι και να το εγκλωβίσεις σε μονοχρωμίες, σε διαφορετικά πράγματα. Όμως θα σου έλεγα πραγματικά ότι ενώ σου πάνε τα prints, αυτό σε σκοτώνει γιατί η βάση του είναι μαύρη και το έβαλες και all over. Θα μπορούσες να βάλεις λοιπόν μόνο το φόρεμα ή αυτό το παντελόνι και από πάνω να βάλεις κάτι μονόχρωμο, ειδικά για την περίπτωση που πηγαίνεις, αλλά ανεξάρτητα και από αυτήν. Όταν έχουμε δε μια σπουδαία τσάντα και είναι ενός οίκου αναγνωρίσιμη, είτε είναι fake είτε είναι real, γιατί αυτός ο οίκος έτσι κατά τη γνώμη μου, είτε fake είτε real, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Είναι ένα αλαλούμ που βάζει και αυτός ο Ντι Μικέλε και νομίζω ότι είναι και μεγάλος. Αλλά το layout που βγάζει είναι καταπληκτικό. Αυτό έχει χαλάσει πολύ κόσμο, γιατί ξέρεις αυτό το mix. Κάποτε λέγαμε για μια ελληνική τραγουδίστρια ότι ήταν χάλια, δινόταν χάλια γιατί έβαζε άλλο πάνω, άλλο κάτω και τώρα τη λέμε θεά. Γιατί ο Γκούτσι έδειξε ότι βάζεις ό,τι θέλεις. Αυτό όμως δεν είναι βάζεις ό,τι θέλεις, βάζεις κάτι που δεν θέλεις να βάλεις, δεν πρέπει να το βάλεις. Και μετά πάμε στα παπούτσια. Αυτό το look με αυτά τα παπούτσια θα ήταν ωραίο χωρίς το παντελόνι. Δηλαδή φορούσες το φόρεμα, φόραγες αυτά τα παπούτσια και ήταν τέλειο. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι έχεις βάλει ένα κομμάτι παραπάνω. Ή αυτό είναι το φόρεμα που θα βάζαμε μια άλλη μπλούζα, ή τελικά αυτό το παντελόνι από κάτω. Γιατί να μην αφήσεις να φαίνονται τα πολύ ωραία σου πόδια. Το έκανες πολύ compact, πολύ γεμάτο. Και με δυσκόλεψες, γιατί ήθελα πραγματικά να σου βάλω ένα πολύ καλό βαθμό. Όχι ότι αυτός είναι κακός. Δύο. Ευχαριστώ. Μετά το δύο του Λάκη, πάμε στην Έλενα. Εμένα μου αρέσουν τα prints. Στην προκειμένη περίπτωση, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το φερμουάρ με τις δύο αγγράφες στη ζώνη σου. Κάνει μια υπερβολή χωρίς να υπάρχει λόγος κανένας. Εάν έπρεπε να τα βάλεις αυτά, σκουλαρίκια και η αλυσίδα της άντρας αυτής, επίσης είναι πλεονασμός. Εάν έπρεπε να δω αυτά τα δύο μαζί, θα τα έβλεπα και δεν είναι ρατσιστικό, για τη δική μου την αισθητική, σε μια πολύ ψηλή γυναίκα, με πολύ ψηλά πόδια, άκρα και με υπερχαμηλά παπούτσια, θα μπορούσα μόνο να το δεχθώ έτσι. Και όχι αυτό το πριν, μια ένταση τέτοιου πριν εννοώ, έτσι. Στη δική σου περίπτωση θα έβαζα ή το πάνω ή το κάτω. Και τα δύο μαζί για κανένα λόγο. Έχεις κάνει πολύ ωραίο make-up γιατί είναι σχεδόν άτονο, οπότε όλη η ομορφάδα σου βγαίνει έξω και είναι πρωταγωνιστή στο print. Εμένα το πανωφόρι σου δεν μου αρέσει καθόλου. Όχι, όχι, καθόλου. Και επίσης εμένα δεν μου αρέσει και το είπα και κάποια άλλη στιγμή, το αμάνικο με το γάντι δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνει δηλαδή ο λογισμός μου. Είναι... Δεν θα το άφηνα το γάντι. Ναι, αλλά ενώ έβγαζα το παλτό, θα έβγαινε όλο μαζί. Ξέρεις, κατά τη δική μου γνώμη. Ναι. Δεν μου αρέσει και αυτό το κόψιμο εμένα στο αμάνικο. Ναι. Δεν πιστεύω ότι κολακεύει πολύ λίγα σώματα, ούτως ή άλλως. Δύο, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο και από την Έλενα. 8,8 είναι η τελική σου βαθμολογία για σήμερα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έφη. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Την πασαρέλα της θα κάνει αμέσως τώρα η Στέλλα Πασαρίδη. Thank you.
Έτσι θα σε υποδεχθώ. Με χορευτικά. Τι γίνεται, Στέλλα? Τι κάνουμε? Πώς είσαι? Καλά. Είσαι αγχωμένη? Κουρασμένη, όχι, αγχωμένη δεν είμαι. Φορτισμένη. Πες μας που πηγαίνεις. Λοιπόν, έχουμε reunion με τους συμμαθητές από το δημοτικό. Απλά επειδή τότε ήμουνα πιο τροφαντή και είχα ένα είδος bullying, ας πούμε, έβγαλα λίγο πόδι για να δείξω πώς είμαι τώρα. Αλήθεια, ήσουν πιο τροφαντή? Εγώ ήμουνα πιο τροφαντή. Ήμουνα λίγο. Δεν πειράζει. Παίρνω τώρα την εκδίκησή μου. Όχι, εντάξει. Για πες μου, ναι. Αυτά. Και πηγαίνεις στο reunion σεξι και όποιος αντέξει. Όσο μπορώ σεξι. Μάλιστα. Κορίτσια, βαθμολογήστε. Κορίνα, πες μας γιατί έβαλες 3. Ναι. Έβαλα 3 γιατί μου αρέσει το παστέλ το παλτό μαζί με την παστέλ τη φούστα, με τις παγιέτες. Είναι ένα είναι μια okay εμφάνιση για εκεί που θέλει να πάει. Θα το εμπλούτιζα εγώ σίγουρα, η τσάντα δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά βλέπω ότι την έχει συνδυάσει με το πλαστικό από κάτω από το του παπουτσιού. Μου φαίνεσαι εδώ λίγο άδεια. Αυτό, αλλά μου αρέσουν πολύ οι παστέλα από χρώσεις που έχει συνδυάσει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. 2,6 είναι ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των κοριτσιών. Τέλει. Είσαι έτοιμη να πάμε στους κριτές? Πάμε. Λάκη μου, κάνε την αρχή. Πώς είσαι? Καλά. Αφού πέρασες και πήρες την τσάντα των διαφημιστικών με ένα κραγιόν, μία μάσκαρα και μία σκιά ματιών, είπες μετά να πάω να δεις και τους συμμαθητές σου για να τους καταπλήξεις. Πού άφησες την κανονική τσάντα, αυτή που βγήκες από το σπίτι? Την άφησες, την ξέχασες, ε? Ήθελα να μην πάρω καθόλου τσάντα, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν μ' άρεσε. Γενικά αυτό, επειδή είμαι Θεσσαλονίκη-Αθήνα κάθε εβδομάδα, κάποιες φορές παίρνω κάποια πράγματα τα οποία τα παίρνω γρήγορα λόγω ημερών. Χωρίς να θέλω να δικαιολογηθώ. Όχι, okay, είναι τέτοιο πρέπει να το πάρεις για να διαχωρίσεις το μακιγιάζ της ημέρας. Και... αλλά δεν είναι για να βγεις έξω, ειδικά με παλτό. Ναι, δεν το συζητάω, έχετε δίκιο. Μια πλαστική τσάντα διαφημιστική, ειλικρινά χαλάει όλο το look. Μ' αρέσουν πολύ τα μανίκια σε αυτό το μαντό που φοράς, αλλά δεν ξέρω να εντυπωσιάσεις με μια τέτοια φούστα του συμμαθητέ σου. Τα πόδια σου έτσι κι αλλιώς διαγράφονται υπέροχα. Έχεις μια κορμοστασία πολύ ωραία. Εγώ θα φορούσα κάτι μονοκόμματο. Ένα ωραίο φορεματάκι με μια ωραία μέση. Να έχει ένα τεράστιο φερμουάρ μπροστά για να είναι διακοσμητικό, γιατί δεν θες να φοράς κοσμήματα ή δεν προλαβαίνεις ή δεν σ' αρέσουν και τέτοια. Και η φιγούρα θα ήταν πολύ πιο ωραία. Τώρα, το παπούτσι αυτό πρέπει να είναι τόσο μοντάτι αυτοί που θα πας εκεί, οι συμμαθητές σου, για να καταλάβουν τη διαφορά, που να εκτιμήσουν ένα τέτοιο παπούτσι. Και βέβαια δεν είναι χειμωνιάτικο αυτό. Όμως, αγαπώ αυτά τα παπούτσια, τα διαφανή. Έχω και εγώ θα τα βάλω μια μέρα. Θυμήστε μου, έχω κάτι μπότες οβερνή με διαφάνεια στη γάμπα. Και προσφέρονται για να βάλεις ένα έγχρωμο καλτσάκι κάτι από μέσα. Δηλαδή θα το έκανε πιο trendy, δηλαδή ένα σωσονάκι που λέμε με ένα πολύ ωραίο χρώμα, αλλά να είναι μάρκας, δηλαδή ας πούμε μπορεί να είναι ένα λούρεξ. Και αντί να βάλουμε κάτι γυαλιστερό στα πόδια μας που να είναι η φούστα, η παγέτα που είναι στάνταρ, θα βάζαμε κάτι στο χρώμα μέσα από αυτό το παπούτσι. Είναι κρίμα όμως, γιατί έχεις ένα ωραίο μαντό και από κάτω δεν το συνδυάσεις πολύ ωραία. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι όπως λες, είναι ένα ντύσιμο κάπως βιαστικό. Όμορφη είσαι, πανέμορφη. Και αυτό ούτε τα τέμπη σου το αλλάζουν, ούτε η λαμία κυλάρες που περνάς για να έρθεις κάτω, ούτε και ο αέρας και τα σύννεφα επάνω αν έρχεσαι με αεροπλάνο, ούτε με το stop με κάμιο να έρχεσαι, γιατί ποιος φορτηγατζίζεται θα πει ότι είσαι μια κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο σου δίνω 1-2. Ευχαριστώ. Μα με τι έρχεσαι τελικά? Αναλόγως, με αεροπλάνα, με το stop ποτέ. Με βαπόρια. Ο το stop, όχι, φοβάμαι. Θα ζήσει. Δεν θα το έκανα, φοβάμαι πολύ. Έλενα, σ' ακούμε. Εμένα αυτό που βλέπω μου αρέσει. Απλά μου κάνει και αδιάφορο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι, δεν μου κολλάει με τον προορισμό. Δεν θα σου πω το χρώμα, το ζιβάγκο μου αρέσει. Το πανοφόρι σου δεν έχει το βάρος που εγώ θέλω στα πανοφόρια. Είναι λίγο... Demi-saison, ναι. Δηλαδή που θα ήθελε να έχει ποιότητα, αλλά δεν την έχει και φαίνεται αυτό, γιατί δεν έχει την ποιότητα που πρέπει. Η παγιέτα από μέσα μου φτηνένει όλο εμένα το σύνολο, δεν μου το αναδεικνύει. Mm-hmm. Και γενικώς
Επειδή έχουν περάσει ημέρες, η δική μου συμβουλή είναι να τολμήσεις. Είναι πράγματα που κάνεις safe, πρέπει να τολμήσεις. Γιατί όλα είναι συν σε σένα. Δηλαδή, είσαι πολύ τυχερή. Το DNA σου έχει... είναι δυνατό δηλαδή. Πρέπει να δούμε ωραία πράγματα για να νιώσουμε και κάτι. Εγώ έχω δει τώρα μία εβδομάδα που μπορεί... βγαίνεις, πας κάπου, έρχεσαι, δημοτική σύμβουλος, δήμαρχος, στο θέατρο, με παγέτα, χωρίς παγέτα, με σιθρού, χωρίς σιθρού. Ξέρεις, ναι. Καμία τόλμη. Δύο. Ευχαριστώ. Στέλιο μου. Στέλλα. Θα ξεκινήσω από τη τσάντα γιατί λείπει ένα χερούλι. Είναι έτσι. Είναι λάθος. Είναι έτσι σχεδιασμένη. Έτσι την είχα πάρει από το Λονδίνο, όχι τώρα. Πριν ένα τετράμινο που είχα πάει. Κάτι δεν τους βγήκε. Δεν ξέρω, θέλανε να μειώσουν το κόστο. Εμένα μ' άρεσε αυτό πάντως που έχει ένα. Λείπει το ένα χερούλι, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν ζυγίζει. Λείπει το ένα χερούλι. Λοιπόν, κάτι. Είναι τσουμπατάρι. Μα είναι... Και έχει την τιμή από κάτω. Τι? Όχι, 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 όχι. Αυτά τα προσέχουν. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Το μόνο επιτυχημένο... Τα παπούτσια σου είναι πάρα πολύ ωραία, δεν ταιριάζουν με τα ρούχα και δεν είναι για χειμώνα. Το μόνο επιτυχημένο είναι ο συνδυασμός χρωμάτων. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό το σωμόν μαζί με το... ινοπνευματή αυτό, ακόμη και το CL που έχει παγέτα, ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ αδιάφορο το αποτέλεσμα, γιατί είναι πάρα πολύ άδεια αυτή η επιφάνεια εδώ μπροστά. Τα μαλλιά σου είναι καλοχτενισμένα, αλλά αδιάφορα, δεν φοράς κοσμήματα. Τα άκρα σου είναι πάρα πολύ άδεια. Σε αυτή την τόσο ντυμένη πάνω εικόνα χρειάζεται ένα καλσόν, γιατί ξαφνικά φαίνεται πάρα πολύ γυμνό το πόδι. Το φοβήθηκα με το μιούλι, είναι η αλήθεια. Είναι λάθος τα παπούτσια. Αυτό που είπατε, το ναι. Φοβάμαι. Είναι λάθος τα παπούτσια τελείως. Mm-hmm. Και επίσης, πώς θα μπορούσες να το σώσεις. Αν λοιπόν φόραγες ένα καλσόν, αν φοράγες και μία ζακέτα μέσα από αυτό, mm-hmm. ένα κολιέ ή ένα κασκόλ, κάτι δηλαδή. Θέλει κάτι. Να του λείπει. Πλουτίσει, ναι, θέλει, δηλαδή η βάση είναι σωστή. Θα μπορούσες να το χτίσεις αυτό το look. Γάντια, νύχια, σκουλαρίκια, τα μαλλιά λίγο πιο χαλασμένα, πολύ ίσια. Και όλο πάει προς τα κάτω. Είναι τα πόδια σου που είναι μακριά και ωραία και έχουν τη διαφάνεια και μακραίνουν κι άλλο. Τα μαλλιά σου μακραίνουν κι άλλο. Είναι, πάνε όλα προς τα κάτω. Όλα προς τα κάτω. Ξεκίνησες κάτι να κάνεις που τελικά δεν έκανες ποτέ. Και αυτό το προς τα κάτω δυστυχώς... είναι και προς τα κάτω. Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Στέλλα μου, 7,6 είναι η τελική σου βαθμολογία για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμέσως τώρα θα κάνει την πασαρέλα της η Μαρία Καζαριάν. Πώς είσαι? Καλά, είμαι εσύ. Καλά κι εγώ. Πού πηγαίνεις? Εγώ περιμένω τον φίλο μου και θα έρθει να με πάρει. Τον περιμένω δηλαδή. Κατεβαίνω κάτω από το σπίτι και θα πάμε στον Γκάζι να πάμε να δούμε την έκθεση του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Και έχω ντυθεί έτσι πολύ art. Και θα βγάλουμε φωτογραφίες τώρα για το Instagram. Ξέρεις, μαζί με τον Τζαμίλ. Ο Τζαμίλ δεν θα είναι, όχι. Πάω με τον φίλο μου, όχι. Στο Τζαμίλ σπίτι. Με φιλαράκι σου, με φίλο σου. Ναι, φιλαράκι μου. Ωραία, ωραία. Μάλιστα. Να περάσετε υπέροχα λοιπόν. Ευχαριστώ. Να δούμε τι θα πούν και τα κορίτσια για το κόνσεπτ και το outfit. Καλούτσικα τα βλέπω τα πράγματα, με κάποιες διακυμάνσεις βέβαια. Και άρα πες μας γιατί έβαλες 4. Μου αρέσει όλο πάρα πολύ. Απλά νιώθω ότι τα γάντια είναι λίγο υπερβολικά. Αλλά αν δεν είχες τα γάντια, νομίζω ήταν τέλειο. Δεν ξέρω. Αυτό. Μάλιστα.
Ξανά και σένα δεν ξέρω αν σου άρεσε. Γιατί βλέπω ένα δύο, οπότε μάλλον δεν σου άρεσε η Μαρία. Πες μας γιατί δεν σου άρεσε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φόρεμα, αλλά μ' αρέσει το φόρεμα. Δεν είναι φόρεμα. Α, δεν είναι. Όχι. Είναι φούστα και ζακέτα. Είναι φανταστικό τότε που το έχεις κάνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πεθαίνω για το μέσα. Απλά δεν μ' αρέσει που το έχεις συνδυάσει όλο με τα μαύρα. Οπότε από τη στιγμή που μ' αρέσει μόνο η βάση, γι' αυτό δεν μπορούσα να βάλω παραπάνω. Επειδή είναι όλο 70s, ήθελα να το κάνεις πιο. Να το... Για πες μου πώς. Με πιο earth tones. Λίγο πιο καφέ, πιο beige, πιο. Κάνα μοφ θα μπορούσε, αλλά. Δηλαδή μία μπότα 70s με χοντρό τακούνι, κοτλέ θα μπορούσε. Όχι η μαύρη. Αυτό το μαύρο με ενοχλεί, καταλαβες. Ότι το έχει συνδυάσει με τα μαύρα. Κοίτα, το συνδύωσα και με καφέ, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή το μαύρο το σκοτώνει και επίσης το σετ, το ύφασμά του νιώθω ότι είναι ελαφρύ. Δεν είναι τόσο για χειμώνα, οπότε με το μαύρο δεν μου κολλάει. Δηλαδή άμα το κάνεις για πιο φθινόπωρο θα ήταν θεϊκό και θα ήσουν για 5. Σε ευχαριστούμε, Ζένα. 3,1 είναι ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των κοριτσιών. Και πάμε να περάσουμε στους κριτές. Μαρία, λέω να ξεκινήσουμε με την Έλενα. Χαίρετε. Τι κάνεις, κορίτσα, ρε. Καλά είναι. Το πορτοκαλί είναι ένα χρώμα. Πορτοκαλί δεν το βλέπω καλά. Ναι. Βγάζεις το παλτό από πάνω, αρχικά. Το πορτοκαλί είναι ένα χρώμα που η Ελληνίδα το φοβάται πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι για το κραγιόν που έχεις βάλει και για το make-up που έχεις κάνει. Είσαι σαν ντίβα, 70's. Το καπέλο σου μου αρέσει. Οι αλυσίδες, το χρώμα που έχουν στο λαιμό ενώ σε σχέση με την αγκράφα σου μου κλωτσάει περίεργα και το θεωρώ υπερβολή. Θα μπορούσα να το δω με ένα... να φύγουν αυτές οι αλυσίδες, γιατί δεν μου αρέσουν, και να το δω με ένα μενταγιόν. Περίπου, ξέρεις, το χρώμα που έχει και η αγκράφα τη ζώνη σου. Εμένα μου αρέσει αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι θα πρέπει οι γυναίκες να αρχίσουν να ντύνονται έτσι. Αυτές που αγαπούν τα χρώματα, θα πρέπει να τολμήσουν και να φοράνε χρώματα. Έχει κουμπιά το φόρεμά σου και το έχεις φύσει όχι, έτσι. Δεν έχει κουμπιά. Εδώ, αγαπή. Α, εδώ. Δεν έχει κουμπιά. Όχι. Είναι φόρεμα, δεν είναι δύο ρούχα. Όχι, δεν είναι φόρεμα, είναι φούστα και φούστα. Α, εγώ λέω φόρεμα. Κάτι νόμιζα ότι ήταν φόρεμα τόση ώρα. Είναι φούστα και βουκαμίσα μακριά. Α, ναι. Και το έχεις κάνει... Okay. Α, τώρα μου αρέσει πολύ παραπάνω. Ευχαριστώ. Μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Από μένα είναι 4. 4, wow. Ναι, μου αρέσει πολύ εμένα αυτό το στυλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο. Στέλια μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σετ και σου πάει. Πέρα το ότι δεν θεωρώ ότι ταιριάζει για την περίσταση που αφάσεις να το βάλεις. Θα ήθελα να το βάλεις κάπου αλλού. Λοιπόν, θα ήθελα επίσης οι μπότες σου να είναι κροκό μαύρες, λουστρίνι, να είναι λίγο πιο λαμπερές, να δίνουν μια επιπλέον ένταση στην ιστορία. Θα ήθελα η ζωή να μην είναι απ' έξω, να είναι από μέσα, ούτως ώστε να ανεμίζει πουκαμίσα, γιατί έχεις τέτοιο σώμα που σου επιτρέπει να φοράς και φαρδιά πράγματα και πολλά layers και γενικώς πιο πολλά ρούχα και να πειραματιστείς περισσότερο. Και λίγο περισσότερες αλυσίδες και το παλτό θα ήθελα να είναι μπλε ρουά. Θα ήσουν πάρα πολύ ωραία, γιατί τώρα με το μαύρο έχεις κάνει ένα συνδυασμό πολύ ασφαλή, πολύ αναμενόμενο, ωραίο, αλλά το ένα βήμα παραπάνω θα ήταν να πειραματιστείς και να βάλεις άλλο ένα χρώμα σε αυτήν την εικόνα. Έτσι θα λέγαμε, η Μαρία είναι, κάνει μια πρόταση, είναι πιο πάνω το μέσο όρο. Καταλαβαίνεις. Γιατί βλέποντας αυτό εδώ το σύνολο, πώς θα του κάνει styling με μαύρο. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Και εσύ που είσαι και όμορφη πολύ, όλα, ξέρεις, δένουν πολύ ωραία και εύκολα. Εγώ θέλω να ζοριστείς λίγο περισσότερο για να μας δείξεις πιο δυνατές εικόνες. Τι μπορείς να κάνεις γενικά, εντάξει. Καλά τα λέω. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. 2. Ευχαριστώ. Για να δούμε τι θα μας πει και ο Λάκης. Μαρία Καζαριάν. Όταν φοράμε ένα all over print φόρεμα ή look φόρεμα, παρόλο που είναι deux pièces, μας μακραίνει αυτομάτως το σώμα. Άρα λοιπόν επιτρέπεται ή να είναι κρουαζέ αυτό το φόρεμα, όπως μιας μεγάλης σχεδιάστριας που είχε διάσημα print φορέματα και κάνει πάρα πολύ ωραίο, ή να μην έχει μια τέτοια ζώνη. Ενώ μπορεί να έχει και ζώνη, θα σου πω πώς.
ή να έχει ένα λάστιχο κάτι και να είναι φόρεμα μονοκόμματο. Όταν έχουμε δύο κομμάτια που όλοι μπερδευτήκαμε ότι είναι ένα φόρεμα, μπορούμε άνετα να κάνουμε, να παραποιήσουμε λιγάκι αυτό το πουκάμισο, την πουκαμίσα που είναι από πάνω. Ή να μην τη βάλουμε τη ζώνη, να πέφτει κάτω αυτό το πράγμα και να φοράς τη ζώνη, που θα είναι πιο important όμως, πολύ πιο σπουδαία ζώνη, να τη φοράς από μέσα. Μπορείς να το κάνεις μισό λεπτό, να βγάλεις όλο την καζάκα απ' έξω. Ας τη ζώνη έτσι, τράβηξέ το και βγάλεις. Έχει τα μικρόφωνα. Τράβηξέ το, έτσι. Στη ζώνη της πίσω. Έτσι, μπράβο. Οκ, να δούμε έστω το μπροστινό για να μην χαλάσει τα μικρόφωνα. Το βλέπεις ότι ήδη τώρα είδαμε μια άλλη σιλουέτα. Στην έκανε πιο στενή, πιο ωραία και δικαιολογείται ότι είναι μια πουκαμίσα από πάνω. Βγάλ' την πουκαμίσα. Εκεί. Τώρα είναι πολύ πιο ωραίο έτσι. Έτσι. Χωρίς το αυτό, βγάλ' το. Άρα λοιπόν έχουμε ένα look τώρα πιο συγκεκριμένο. Κάνει μια άλλη φιγούρα. Ή λοιπόν θα βάλουμε την καζάκα από πάνω και θα φαίνεται. Ή θα την κρουαζάρουμε, θα το κάνουμε σταυρωτό δηλαδή και θα το βάλουμε σε ένα φόρεμα μονοκόμματο. Είναι ωραία η φιγούρα, είναι ωραίο το print. Το καπέλο μου αρέσει γιατί μου αρέσουν πάντα τα καπέλα, αλλά εκεί θα βάζα ένα καπέλο μπλε electric, πούξια, λαχανή ή οτιδήποτε. Σε βεντίλα, έτσι, με αυτό το κιόσκι γύρω-γύρω. Αλλά γιατί πρέπει να είναι πάντα ένα μαύρο χρώμα. Αυτό προτρέπει σε ένα ντιβέ, θα έκανε ένα ανδρόγυνο look, 70s, με σταυρωτό σακάκι, θα βάζει το μαύρο καπέλο και θα ήταν super. Με μια γυαλιστερή μπότα. Τώρα όμως έπρεπε να το χρωματίσεις, να βάλεις κάτι άλλο για να είναι πιο στυλάτο. Η ζώνη αυτή είναι πολύ φτωχική με αυτή την εγγράφα, αλλά πραγματικά το look είναι υπέροχο, έχεις κάνει προσπάθεια. Και ειδικά με την μπουκαμίζα από πάνω απ' έξω, είναι για ένα υπέροχο 3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάκη, για το υπέροχο 3. Η συνολική σου βαθμολογία για σήμερα είναι 12,1. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σειρά έχει αμέσως τώρα η Άντζη Αδριτσοπούλου. Γεια σου, Άντζη. Πού πηγαίνεις? Ναι. Πηγαίνω να φάω με τον άντρα μου σε ένα ρέστοραν που παίζει και μουσική στο Κολωνάκι. Αυτό. Λιτό και απέριτο. Ναι, υπάρχει κάποιος λόγος, ας πούμε, κάποια επέτειο, κάτι. Όχι, αφήσαμε το παιδί στη μαμά μου και είπαμε, δεν πάμε να βγούμε λίγο που δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε δουλειές, δεν μπορούμε να βγούμε συχνά, οπότε πάμε να φάμε. Και αν μας έρθει να χορέψουμε και λίγο, να διασκεδάσουμε. Γιατί όχι, φυσικά. Κορίτσια, βαθμολογήστε. Άντζη, θέλεις να μάθουμε γιατί η Κορίνα σου έβαλε 2. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τα κορίτσια, γιατί ναι, είναι πολύ καλύτερη βαθμολογία από ό,τι φανταζόμουν, να σου πω την αλήθεια. Χαίρομαι γι' αυτό. Δεν πρέπει να τα λέω αυτά. Φυσικά, να λες ό,τι αισθάνεσαι. Ναι, όχι, είναι πολύ καλή βαθμολογία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Πάρα πολύ ωραία. Κορίνα, εσύ γιατί έβαλες 2. Η Άντζη είναι κούκλα καταρχήν. Κούκλα. Ευχαριστώ πολύ, Κορίνα. Το μόνο styling που βρίσκω σε αυτή την εικόνα είναι τα μαλλιά και το κραγιόν. Συμφωνώ. Μαζί σου. Αυτό. Ευρυδίκη, εσύ τι λες, γιατί έβαλες 2. Εγώ έβαλα 2. Μ' αρέσει η μπότα σου για βράδυ. Το καλσόν σου διακρίνω κάποια τραφήγματάκια. Λίγο ταλαιπωρημένο, σαν να έχει ξαναφορεθεί ή σου τραβήχτηκε κάποιο πόντο, νομίζω, μπορεί από το πλάι πίσω. Από τις ώρες που καθόμαστε εκεί, μπορεί. Σε βλέπω πολύ μαύρη, απλή. Δηλαδή, ένα αντίσημο που θα το έκανε και οποιοδήποτε. Εγώ θα σου πρότεινα το shorts να είναι πιο loose και πιο φαρδί προς τα κάτω. Και εγώ προσωπικά, εφόσον πας με τον άντρα σου για φαγητό, θα έβαζα το κομπινεζόν. Όχι, θα άφηνα. Θα μου άρεσε ένα μπλουζάκι, ένα κορμάκι, στο οποίο θα είχε ένα ώμο ιδιαίτερο και από εδώ δεν θα είχε.
Κατάλαβε, θα είχε το ένα χέρι γυμνό. Πολλά μπορεί να βάλει άμα πα ένα κλαμπ ρέστορα να φας. Πάρα πολλά. Πολλέ επιλογέ. Ή θα άφηνα την μπλούζα με δεν μια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το πιο θεωρητικά εύκολο κόνσεπτ που πρότεινα για να μπορέσω να προλάβω να τα μαζέψω όλα γιατί είχα μία μέρα, δεν κατάφερα να το βγάλω. Δεν το πιστεύω δηλαδή. Μην είσαι τόσο σίγουρη. Περίμενε. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Έχουμε και την κριτική επιτροπή. 2,8 είναι ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των κοριτσιών. Δεν είναι και πάρα πολύ χάλια. Όχι, σα ίσα. Θέλω να είσαι αισιόδοξη. Τις ευχαρίστησα κιόλας. Ναι. Πριν κάνε. Μπορεί να ακούσεις καλύτερα πράγματα από τους κριτές. Το εύχομαι, πάμε. Γεια σας. Καλώς. Στέλιο μου. Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί εδώ και ναι. Χαίρομαι που το αναγνωρίζεις. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Γιατί πώς λοιπόν ένα μαύρο look, γιατί είναι action συζήτηση το πώς ένα ολόμαυρο look μπορεί να είναι λάθος. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, τα μαύρα δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται στην τηλεόραση που λέω. Μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό. Υπερβολικό, αλλά πραγματικά τα μαύρα έχουν αποχρώσεις. Οι ποιότητες έχουν και οι υφές δεν ταιριάζουν όλες μεταξύ τους. Κατάλαβες. Πώς δεν κατάλαβα. Και επίσης, έχεις και εσύ ένα πρόβλημα, το οποίο είσαι μια ψηλή γυναίκα, που δεν ταιριάζουν όσο όπως και στις μικρόσωμες γυναίκες. Δηλαδή, το 2020 αυτή η μπότα για το δικό σου ύψος είναι πολύ λίγη. Σε μια πιο κοντή γυναίκα θα φαινόταν πιο πλούσια. Σε ένα φαίνεται λίγο μίζερη. Μπορεί να τη φυλάξει, μπορεί να την δωρήσει σε μια φίλη σου, ή μπορεί να τη φυλάξει να τη ξαναβγάλει σε 10 χρόνια. Και να είναι πάλι. Ναι, ξανά. Ή να το βάλει με ένα cropped παντελόνι αυτή την μπότα, να μην φαίνεται τόσο κάτω από το γόνατό σου, γιατί φαίνεται λίγη, έτσι. Και ενώ έχεις το σωματότυπο που δεν κόβεται εύκολα, τον έχεις κόψει, δηλαδή φαίνεσαι πιο κοντή από ό,τι είσαι. Και όλοι μας θέλουμε να φαινόμαστε πιο ψηλοί από ό,τι είμαστε. Το ξέρω. Όλοι. Και οι κοντοί και οι ψηλοί και οι μεσαίοι, όλοι. Και οι άντρες και οι γυναίκες, όλοι. Τουλάχιστον φέρω ένα look. Ναι. Που ξέρω ότι δεν είναι καλό, αλλά να πούμε στις γυναίκες ναι, τι πήγε λάθος. Ακριβώς αυτό προσπαθώ να σου γιατί πω. Γιατί κι άλλες μπορεί να την πατήσουν σαν εμένα σε κάποια στιγμή, οπότε να ξέρουν τι να μην κάνουν. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η μπλούζα που φαίνεται μια απλή μπλούζα δεν είναι. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Έχει αυτούς όμως οι οποίοι είναι ένα πειραματικό σχέδιο, εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως κάποιου σχεδιαστή, κάποιου οίκου. Είναι λίγο παλιακό. Ναι, είναι λίγο πειραματικό, παλιακό, φαίνεται λίγο φοιτητικό. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην προσβάλλω κάποιον που το έχει φτιάξει. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγο για τους δικούς σου πάρα πολύ ωραίους ώμους. Φαίνεται σαν να έχεις βγάλει ένα σπυρί, πώς να σου πω. Έχεις τόσο ωραίους ώμους και αυτό είναι τόσο λίγο που φαίνεται περίεργο. Ναι, φαίνεται λάθος. Λοιπόν, φαντάζομαι είναι ένα look το οποίο δεν δοκίμασες ποτέ. Τα πήρες, ήρθες και τα έβαλες εδώ και τα είδες στον καθρέφτη. Είχα μία μέρα τότε... για όλα. Δεν θέλω να ακούω δικαιολογίες. Θα σου ξέρω. Πω γιατί. Γιατί μία γυναίκα, ένα κορίτσι που έρχεται σε ένα διαγωνισμό στυλ σημαίνει ότι έχει μία ντουλάπα με πάρα πολλές επιλογές ήδη. Και μία φίλη μου είπε ότι είσαι σίγουρη, είσαι έτοιμη που το αποφάσισε. Γιατί όλη η απόφασή μου ήταν πολύ γρήγορη. Λέω, νομίζω πως ναι, μου λέει ζήγησέ το. Γιατί αν δεν είσαι σίγουρη. Μην το κάνεις. Είναι δύσκολο, δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι δεν θα μου κρατήσει καθόλου κακία για τον όχι βαθμό βέβαια. Που θα σου βάλω. Άντζι, μετά τον Άσο του Στέλιου, πάμε στο Λάκη. Άντζι, εμένα μου αρέσει το total black σε μια γυναίκα να βλέπω, ειδικά όταν έχει ωραία μέση, ωραίες πλάτες, ωραία χέρια. Τώρα, εδώ σε αυτό το look, για να γλιτώσουμε λιγάκι το θέμα του shorts, που εμένα θα μου άρεσε να είναι αυτό το μεσαιωνικό να έχει ένα ελάστικο κάτω, δηλαδή πάνω στο πόδι, οπότε να το οριοθετεί και να κάνει λίγο φούσκα. Κατάλαβα. Οπότε κάνει λιγάκι και διώχνει την ατέλεια. Και αφού σου αρέσει να έχει ένα animal print πράγμα πάνω σου, γιατί σου δίνει ζωή και δίνει σε όλους και πάντα θα υπάρχει το animal print, το snake και τα λοιπά, είναι πασπαρτού, θα το έβαζα σε μία ζώνη για να το κάνω λιγάκι πιο ζωηρό. Και όχι να βάλω αυτό το animal print επάνω στους ώμους σαν πανοφόρη. Οι μπότες δεν με ενοχλούν ιδιαίτερα, αλλά. Επειδή όλο αυτό το μαύρο τις κάνει πιο φτωχές, δεν τις αναδεικνύει, θα έβαζα ένα καλσόν γκρι. Γκρι, καλσόν. Βέβαια υπάρχουν σκούρο. Και εκεί πέρα χιλιάδες γκρι. Προς το σκούρο. Προς το σκούρο. Και βέβαια, αυτό το, σίγουρα θέλει ένα μακρύ μανίκι, αλλά αν είχε μία κορδέλα αυτό το πράγμα που κρεμότανε, δηλαδή το μανίκι το τελείωμά του είχε, ένα κάτι, μια τσαχπινιά που να κρέμεται, να κάνει δηλαδή την ώρα που μιλάς να κάνει μια κίνηση. Για να κάνει ένα άλλο body language, θα έσπαγε αυτό το μονότονο του μαύρου. Αντί λοιπόν να είναι
εδώ επάνω αυτό το φρουφρού που έχει αυτή η μπλούζα, εγώ θα το είχα στο μανίκι. Θα είχα προτιμήσει να βρω δηλαδή μία που να το έχει στο μανίκι. Μπορεί να είχε και μία μανσέτα. Μπορεί να είχε αυτή την κορδέλα που σου λέω που κρέμεται. Αλλά να είχε τέλος πάντων κάτι, όχι αυτό εδώ, που ναι, μεν είναι η τάση και τη βλέπουμε ότι πολλοί σχεδιαστές τη δείχνουν και για την επόμενη σεζόν. Αλλά σε σωστά σακάκια που είναι σακάκια των 2.500 ευρώ. Γιατί μόνο τότε στέκεται ωραία η βάτα, μόνο τότε το κουλουγουλίφασμα είναι αυτό το σωστό για να το βάλει. Και τέλος πάντων, μια τέτοια γυναίκα που πρέπει να τολμάει δεν έχει ανάγκη αυτό το σακάκι. Θα μπορούσε φυσικά να βάλει κάτι άλλο και να την κολακεύει, δηλαδή να βάλει την μπλούζα, να βάλει το πουκάμισο. Τώρα, γιατί κλείνουμε πάντα το λαιμό με τα ζιμπάγκο, με τα κολ ρουλέ και όλα αυτά τα πράγματα, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί να μην έχει έναν ανοιχτό γιακά μπαρκέτα που λέμε, δηλαδή σαν μπάρκα. Και να δείχνει εδώ πέρα τα ωραία κόκκαλα που έχεις, που είναι αδύνατα, έχεις δηλαδή πολύ ωραίες κλίδες, γιατί να τις εγκλωβίζεις. Άσε λίγο και να πνοείς τον εαυτό σου. Τις κλίδες που με ελεύθερες. Ναι, ακριβώς. Ξεκλειδώσουν δηλαδή. Εν κατακλείδι η κλίδα. Δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο βουτολάκι. Ναι. Έλενα. Εγώ θα σου πω ότι έχεις ένα σώμα που μπορεί να φορέσεις σχεδόν τα πάντα. Και είναι και πολύ ωραία η ηλικία σου για να δείξεις και μπορείς να δείξεις πολλά παραπάνω πράγματα σχέση με άλλα κορίτσια που είναι μικρότερα από εσένα. Και θα αλλάξω σίγουρα το make-up αυτό, γιατί είσαι πάρα πολύ άσπρη, σχεδόν χλωμή. Δεν ξέρω με την κούραση, το λάθος make-up. Δεν είναι, ναι. Πρέπει να, πιο εντονό. Πρέπει να, όχι, είναι άσπρο. Αλήθεια. Είσαι πάρα πολύ χλωμή και δεν έχει καθόλου υγεία αυτό. Όχι ότι έχεις κάτι, άνθρωπέ μου. Απλά με τόσο μαύρο από κάτω, ξέρεις, με πιάνει λίγο ψυχοπλάκωμα. Εγώ για να το κλείσω, δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα wannabe μπλουζάκια. Ναι. Γιατί έτσι τα μπορώ να τα πω αυτή την ώρα. Θα έβαζα σίγουρα ντεκολτέ, ακόμα και ένα πλεχτό, πολύ λεπτό από μέσα δε, θα το έβαζα 100% mm-hmm. με ένα σορτσάκι τέτοιο και με μια πάρα πολύ μακριά ζακέτα μάλινη. Mm-hmm. Πάρα πολύ μακριά. Ωραία, ζακέτα. Και με μάλινη θα ήταν υπέροχη. Θα ήσουν υπέροχη, γιατί έχεις και το ύψος που θα ήσουν ακόμα πιο υπέροχη. Λοιπόν, από μένα είναι δύο για τη δεύτερη σου μέρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. 7,8 είναι η τελική σου βαθμολογία. Καλά, εντάξει. Δεν πειράζει σήμερα που ήταν όλο λίγο περίεργο. Όχι, όχι, τι. Έκανες έτσι γρήγορα τις προετοιμασίες. Καλή συνέχεια σου ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι 19 ετών και είναι μαζί μας η Κιάρα Μαρκέζη. Καλά, τι γίνεται, πώς είσαι? Πολύ καλά είμαι. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ είμαι ακόμα στο Μιλάνο, όπως ήμουν και τις προηγούμενες μέρες, και είμαι καλεσμένη σε έναν πάρτι που γίνεται στη μνήμη της Φράνκα Σουζάνη, που ήταν editor in chief στην Ιταλική Vogue. Τέλεια, μάλιστα. Πάμε να βαθμολογήσουν τα κορίτσια. Το outfit, το στυλ σου, το concept. Να μας πούν αν τους άρεσε. Όσο και να κρύβεις τα πούπουλα, να μην τα δει η Κρίστεν, τα είδε και σου βάλε και δύο για να δούμε γιατί. Λοιπόν, φταίνε τα πούπουλα, Κρίστεν. Φταίνε τα πούπουλα. Να πω την αλήθεια, τα έχουμε ήδη συζητήσει, τα έχουμε πει ξανά και ξανά για τα πούπουλα. Αυτό που για μένα το βοηθάει όλο αυτό είναι ότι μου έχεις πει το φόρεμα είναι της μαμάς σου, vintage, το ίδιο και η τσάντα, οπότε το κάνει λίγο καλύτερο. Αλλά να πω για την Κιάρα ότι γενικότερα είναι πολύ έξυπνη κοπέλα, μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα, είναι σφουγγάρι, έρχεται εδώ κάθε μέρα και μου λέει αυτό είναι vintage, αυτό το πήρα από τη μαμά μου, αυτό είναι second hand. Και τη χαίρομαι πάρα πολύ και δεν χαίρομαι να της βάλω δύο, απλώς δεν μπορώ να βάλω καλύτερο, δεν μπορώ να επενέσω. Αλλά κούπουλο, είναι κατάλαβες. Second hand, είναι από τη μανούλα. Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να επενέσω εγώ να φορεθεί
το πούπουλο της Τρουθοκαμήλου σαν αξεσουάρ, καταλαβαίνεις. Κιάρα μου, τι έχεις να μας πεις. Καταλαβαίνω, τα είχαμε πει κιόλας ότι ναι, τα πούπουλα αυτά. Τα... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κρίστεν. Να ακούσουμε και την Ευρυδίκη. Γιατί έβαλες δύο. Μου αρέσει πάρα πολύ το μαλλί της, αυτό το αντρόγινο στυλ. Για εκεί που πας δεν μου αρέσει. Το φόρεμα ήθελε να το μεταποιήσει στα μέτρα σου, σου είναι μεγάλο. Δηλαδή από τη μέση και κάτω το βλέπω, δηλαδή, ναι, σου είναι μεγάλο. Έτσι είναι το φόρεμα. Εγώ το ήθελα να το μεταποιήσεις λίγο, να το κάνεις στα μέτρα σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. 3,1 είναι ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των συμπαικτριών σου και πάμε να ακούσουμε και τους κριτές. Πες μας, Λάκη μου. Λοιπόν, αυτό το ωραίο μαντουδάκι σε μια κορμοστασία σαν τη δική σου μοιάζει σαν ένα παλτό μακρύ που το κατά λάθος το έπλυνε η υπηρέτρια της μαμάς, γιατί εμείς δεν έχουμε ακόμη, και το έβαλε σε βαθμούς που το κόντεινε και το έκανε πολύ πιο μικρό και σφιχτό. Γιατί δεν είναι ούτε Chanel στυλ, ούτε ένα παλτό, ούτε μια μακριά ζακέτα. Είναι όμως πολύ όμορφο το χρώμα, γιατί είναι αυτό το σωμόνο μπέζ. Αυτό το καθώς πρέπει μπλουζάκι είναι ωραίο. Δηλαδή σε ένα σερημονή μιας φίλης να πάμε, είναι άρτιο αυτό το look, εκτός από την τσάντα και το παπούτσι. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα σου βάλω ένα υπέροχο 3, γιατί είναι καθώς πρέπει για ένα απογευματινό βραδινό με φίλες, για να τους δείξω ότι εγώ είμαι και Μιλανέζα. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάκη μου. Για το 3, Έλενα. Πήγαμε πολύ μακριά, στα τέρατα της παγκόσμιας μόδας. Δεν γίνεται αυτό μέσα σε 2 μέρες. Δηλαδή, είναι σαν να έχεις κάνει ταχυρυθμό, αλλά χωρίς υπόβαθρο. Και αυτό φαίνεται. Είναι σαν να έχουμε ένα άλλο κορίτσι την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα να βλέπουμε ένα, όχι εντελώς άλλο, ούτε καν, από την ίδια χώρα δεν είσαστε με την προηγούμενη κοπέλα την προηγούμενη εβδομάδα. Και αναρωτιέμαι εγώ και θέλω να μου απαντήσεις. Πώς γίνεται τη δεύτερη εβδομάδα του My Style Rocks να διαβάζεις με το ρυθμό που έχετε όλες σας και που τρέχετε και που κάνετε και να ντύνεσαι με αυτό το αποτέλεσμα όταν πριν μπεις στο My Style Rocks και την πρώτη εβδομάδα ήσουν το στυλ σου ήταν αυτό που έχουμε συζητήσει για να μείνει. Ναι, γιατί πλατιάζω. Ακόμα τότε, στην προηγούμενη εβδομάδα, δεν είχα καταλάβει ακριβώς το παιχνίδι, δεν είχα καταλάβει ακριβώς πολλά πράγματα. Και μόλις βρέθηκα σε αυτή τη θέση που ήμουνα για να φύγω, αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα και λέω δεν θέλω να ξαναβρεθώ σε αυτή τη θέση. Οπότε σήμερα βράδιαζα να διαβάζω και να ψάχνω για να μπορώ να έρθω με ένα καλό αποτέλεσμα. Ναι. Και έψαξα πάρα πολύ. Ωραία. Τι δεν ήθελα να... Υπάρχει ένα μεγάλο άκρο, δηλαδή είναι σαν να ήμασταν στο ισόγειο και τώρα να έχουμε πάει στον 16ο όροφο. Εμένα αυτό με φοβίζει και με τρομάζει ενστικτοδός, χωρίς όμως να μπορώ να σου εξηγήσω γιατί αυτή τη στιγμή. Επειδή είναι η δεύτερη σου εμφάνιση που είναι τελείως διαφορετική από την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό σημαίνει ότι έχεις κάνει, ότι υπάρχει μια εξέλιξη σοβαρή, αρκετά σοβαρή, θα ήθελα απλά να νιώθω ότι είναι δική σου η εξέλιξη. Ναι. Δηλαδή, όχι θα ήθελα να νιώθω, θα ήθελα να δω τη διάρκεια. Και όταν ένα κορίτσι είναι ντυμένο έτσι τόσο κομιλφό, ξέρεις, αυτό είναι attitude, είναι συμπεριφορά, δεν είναι μόνο στα ρούχα. Οπότε, όση ώρα σε βλέπω, ήσουν με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και χρησιμοποιούσα τζόκαρο το... Ναι, το παπούτσι σου. Προσπαθούσα να... Ναι, ήταν πολύ δύσκολο να κάτσω. Όταν το styling είναι και για να είμαστε και αντίστοιχα η συμπεριφορά μας. Μου έπεφτε το παπούτσι. Ναι. Γι' αυτό όταν φοράμε τέτοια παπούτσια, ξεσκαθόμαστε και κάπως για να μην πέφτουνε. Και με έναν τρόπο. Μπορείς να βγάλεις το μαντό σου, που λέει και ο Λάκης. Μαντό δεν το είπες, Λάκη μου, να τελειώσω. Μαντό, long jacket. Ωραία. Το μαντό. Αυτό το φόρεμα ήταν της μαμάς σου. Επειδή ξέρω τη μαμά σου, μου φαίνεται αδιανόητο. Τη το έχουν πάρει δώρο. Α, και δεν το έχει βάλει ποτέ προφανώς. Το έχει βάλει, το έχει φορέσει. Απλά με μία ζώνη στη μέση. Δεν είναι καθόλου το στυλ της, γι' αυτό λέω. Ναι, δεν είναι. Τα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ ωραία έτσι. Μην τα ξαναδώ αλλιώς. Μ' αρέσουν πολύ. Για την εξέλιξή σου και τα ταχύρυθμά σου, 2 για σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Πάμε και στο Στέλιο. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Τα μαλλιά σου είναι καταπληκτικά. Το μακιγιά σου πολύ ωραίο. Το φόρμα τέλειο. Το παλτό πάρα πολύ ωραίο. Η τσάντα πάρα πολύ σωστή. Το καλσόν εξαιρετική ιδέα.
Παπούτσια δεν μ' αρέσουν, αλλά ταιριάζουν. Στο μουσείο της Ακρόπολης έχεις πάει? Πολύ παλιά. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχεις πάει. Πήγαινε πρώτα, σε ένα μουσείο στην Αθήνα και μετά πήγαινε στη Φράγκα Σουζάνη, στο Μνημόσυνο, στο Μαραγκόνι, στο Μιλάνο, όπου αλλού θες. Τα είπε τέλεια η Έλενα. Κάτι δεν μου κολλάει. Αν έχεις ζητήσει μια συμβουλή από μια φίλη σου, από μια θεία σου, από τη μαμά σου, καλά έκανες. Ο κόσμος λέει να μας συμβουλεύει. Αισθάνομαι ότι αυτή δεν είναι η Κιάρα. Ότι κάποιος σου είπε βάλε αυτά τα ρούχα. Και στο λέω με αγάπη. Διότι φαίνονται ξένα. Εντάξει. Μα λοιπόν, γιατί. Είναι της μαμάς μου. Κιάρα μου. Αυτό το κορίτσι δεν είναι η Κιάρα που ήταν εδώ ούτε χθες, ούτε προχθές, ούτε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, δεν μπορεί από τη φλού γόβα να έχεις την κουλτούρα να βάλεις αυτό το καλσόν με αυτό το παπούτσι και αυτό το φόρεμα και αυτό το παλτό και αυτό το μαλλί. Είναι άλλος άνθρωπος. Σας μπορεί να κάνω λάθος. Σας είπα ότι και διάβασα γι' αυτό, γιατί ένιωσα πάρα πολύ άσχημα την προηγούμενη εβδομάδα που φέρθηκα σε αυτή τη θέση. Εγώ σε πιστεύω. Σου λέω και ήθελα να σας δείξω ότι θέλω να αλλάξω, να καταφέρω κάτι. Μα σε πιστεύω. Σου λέω ότι σε πιστεύω. Σου λέω ότι φαίνεται ότι άκουσες κάποιες συμβουλές. Καλά έκανες και άκουσες συμβουλές. Αλλά επειδή δεν βλέπω την Κιάρα, θα σου βάλω κάτι λιγότερο από ό,τι θα ήθελα. Αλλά πολύ καλό. Τρία. Τρία από το Στέλιο. Ωραία σχόλια. Ναι. Πώς αισθάνεσαι? Γούρικο της μαμάς το φόρεμα. Ό,τι φαίνεται. 11,1 είναι η τελική σου βαθμολογία για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Τελευταία διαγωνιζόμενη για σήμερα είναι η Αμίνα Χακίμ. Αμίνα μου, πώς είσαι? Είμαι καλά. Τελευταία για σήμερα. Ναι. Πες μας που πηγαίνεις. Λοιπόν, εγώ είμαι καλεσμένη του Bill Clinton στο Λευκό Οίκο και πηγαίνω εκεί με ένα και μοναδικό σκοπό. Να του αποσπάσω γενετικό υλικό, ώστε να μπορέσω να τον εκμεταλλευτώ. Μάλιστα. Είμαστε στο 1998 δηλαδή. Ναι. Και πιο κάτω λίγο. Και πιο κάτω, πού, πόσο? Έξι. Έξι. Ωραία. Μάλιστα. Κορίτσια, βαθμολογήστε. Ευρυδίκη μου, γιατί έβαλες δύο? Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω μία επιστήμον πώς θα μπει έτσι σε αυτή την κατάσταση στο Λευκό Οίκο. Ευρυδίκη μου, είμαι ιδιαιτέρα του και θα πάω να το αποσπάσω γενετικό υλικό με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή κάνεις τη Μόνικα? Ναι. Όχι, για Μόνικα καλή είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ, Ευρυδίκη μου. Άτσι, πες μας και εσύ που σου άρεσε πάρα πολύ και το κόνσεπτ και το ντύσιμο. Μου άρεσε πάρα πολύ, το βρήκα ευρηματικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσουν τα πόδια σου. Μ' αρέσει αυτό το διάφανο καλτσόν, δηλαδή η διαφάνεια που φαίνονται τα πόδια σου μέσα. Μ' αρέσουν πολύ οι γόβες. Κοίτα, όλα μαζί, δηλαδή είναι λίγο πιο εκρουηγούνα σε σχέση με, τη γόβα. Και όταν το κλείνεις φαίνεται έντονα αυτή η διαφορά. Βέβαια είσαι η Μόνικα, οπότε ό,τι και να κάνεις, είσαι η Μόνικα και πας για ένα σκοπό, οπότε δεν μας πειράζει το υπόλοιπο. Μ' αρέσει η τσάντα η κίτρινη, το φόρεμα λίγο αυτό εδώ εμένα, το φόρεμα σαν φόρεμα, δεν μου πολύ αρέσει. Γιατί... Αυτό δεν είναι φόρεμα, είναι αξεσουάρ που βάλεις στο λαιμό και στη μέση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κορίτσια. 2,8 είναι ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των κοριτσιών και πάμε να περάσουμε στην κριτική μας επιτροπή. Καλησπέρα, Μίνα. Καλησπέρα. Welcome to the White House. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θα πω πρώτα απ' όλα για το πανοφόρι αυτό. Μ' αρέσουν τα πανοφόρια, οι γούνες,
fake γούνες οι οποίες έχουν έναν όγκο, αλλά συνήθως αυτές οι γούνες είναι ξυρισμένες μπροστά, τη λέω γούνα γιατί η γούνα φαίνεται, και έχουν αυτά τα μανίκια τα έντονα. Και έτσι κάνουν λίγο πιο sleek το σώμα, το κάνουν πιο γλυκό και δίνουν και μία ένταση του στυλ. Όχι πως είναι λάθος εντελώς, δηλαδή αυτή είναι μία του 50s, του 60s, 70s, 80s, όποτε, όποια χρονολογία θέλεις τα φορά. Όσον αφορά από μέσα, γιατί το έχω δει και στη φωτογραφία mm-hmm. που έτσι έστειλε για το διαγωνισμό, είναι όντως ένα πάρα πολύ χαριτωμένο αξεσουάρ αυτό που έχεις βάλει. Αν θες όμως βγάλει για να δουν και οι τηλεθεατές τι ακριβώς είναι. Το βρίσκω άρτιο, πολύ ωραίο, γυαλίζει αρκετά καλά. Αυτό το κόσμο μου αρέσει, θα το έβαζα και εγώ πάνω από ένα μαύρο πουκάμισο και το σμόκιν μου από πάνω, μ' αρέσει. Δεν ξέρω γιατί οι περισσότερες αγαπάτε την λευκή γόβα, ειδικά με μαύρο καλσόν και με ένα, δεν ξέρω, αγαπάτε ιδιαίτερα γυναίκες τη λευκή γόβα. Ειδικά όταν έχει ραφεί πίσω η κάλτσα. Έτσι αυτό μου κάνει λίγο που δεν το καταλαβαίνω. Mm. Και αυτό θα είναι εκείνο που με κάνει να δώσω έναν βαθμό, ας το πούμε, όχι πολύ γενναιόδωρο. Δείχνεις πολύ αποφασισμένη. Έχεις και ένα τσαντάκι που έτσι και αυτός δεν κάνει το γενετικό γρήγορα στο ιδιαίτερο δωμάτιο. Του δίνεις μία στο κεφάλι και τον. Και το παίρνεις με το ζόρι. Και το παίρνεις με το ζόρι. Άρα λοιπόν, πολύ εσκεμμένα τα έκανες όλα. Εμένα ο δικός μου βαθμός είναι αυτός. Τρία από τον Λάκη. Στέλιο, ακούμε. Βγάλει λίγο τη γούνα. Το φόρεμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Βρίσκω ότι είναι πιο μακρύ από ό,τι πρέπει. Δηλαδή θα ήθελα να είναι, βέβαια έχει το άνοιγμα, αλλά μου κάνει λίγο λάθος μήκος. Επειδή δεν είναι πολύ στενό, είναι λίγο χαλαρό, θα ήθελα να είναι λίγο πιο κοντό. Το αξεσουάρ δεν το θέλω με αυτό το φόρεμα. Δηλαδή θα προτιμούσα να φοράς μια μαύρη ζώνη, έχει πολύ ωραίο κεφάλι και αυτό κάπως σετάρεται με τη γόβα, η γούνα είναι κρού, αυτά είναι λευκά. Κάτι γίνεται. Okay. Δεν μ' αρέσει πολύ το φόρεμα με το καλσόν και τη γόβα. Το τσαντάκι δεν το καταλαβαίνω. Μία οποιοδήποτε άλλη τσάντα θα ήταν καλύτερη από αυτή. Okay. Μήπως τη ξέχανες και δεν έφερνες καθόλου. Αλλά που θα βάζεις το γενετικό υλικό, δεν ξέρω. Θες σε κάποια σύνεργα. Δεν ξέρω πώς θα το προσπάσεις το υλικό αυτό. Οι τηλεθεάτρες που θέλουν να πας στο Λευκό Οίκο για γενετικό υλικό. Ας μην πάνε. Πώς θα παραδειγματιστούν, δηλαδή. Να σου πω, δεν μ' αρέσει, Ρεσία. Νομίζω είναι μια φλίαρη εικόνα. Δηλαδή το αξεσουάρ αυτό και η τσάντα, ακόμη και η γούνα δεν μου ταιριάζει καθόλου. Τέλος πάντων. Και για ποτό να πας έτσι, που θα μπορούσες να πας, πάλι με ενοχλεί το αξεσουάρ και η τσάντα και η γούνα. Δεν θα έβαζα τη γούνα καταρχάς για ποτό. Θα την έβαζα με φόρμες και sneakers. Εγώ. Ενώ την παγέτα με το. Είναι ο ρόλος. Με αυτό θα το έβαζε για ποτό. Μα αυτό, τι σχέση έχει με την ιστορία αυτό, το αξεσουάρ. Θεωρώ ότι αν κάπου. Πήγαινα. Έχει, κύριε Στέλιο, μου έχει. Μου το έχει. Μα κοίταξε, μια κιτσάτη Αμερικάνα θα έβαζε κάτι τέτοιο. Σήμερα και το ρόλο θα παίζει ωραία. Είναι η κιτσάτη Αμερικάνα αυτό που βάζει αυτό. Είναι εντελώς κιτς, φανταστική. Ακριβώς. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εντάξει, Στέλιο μου. Περιμέναμε τώρα, δηλαδή, τόσες ώρες για να βάλεις ένα. Τι να κάνω. Εσύ είπες μία τρίχα και αυτός το πήρε ένα. Λοιπόν, να σε έλεγε δύο τρίχε. Μια τούφα έπρεπε να πούμε. Τούφα. Να τελειώνουμε. Δεν έχουμε πάνω από πέντε. Γίνεται. Τούφε. Ναι. Ω γυναίκα θα κρίνω ξεκάθαρα τώρα. Είναι σουρεαλιστικό το κόνσεπτ. Εμένα μου αρέσουν τα σουρεαλιστικά κόνσεπτ. Γιατί πού και πού πρέπει να ακούμε και κάτι διαφορετικό. Είσαι ακριβώ όσο kids, όσο ήταν ο ρόλο, η γυναίκα αυτή η οποία υποδίεσαι, στιλιστικά τουλάχιστον σήμερα. Εμένα οι Αμερικάνες γενικώς, ειδικά εκείνης εποχής, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Δεν μου αρέσουν γενικώς όχι καθόλου. Θεωρώ ότι δεν έχουν ποτέ γούστο. Mm-hmm. Τις θεωρώ πάρα πολύ κακόγουστες. Σε βαθμό όμως που είναι πάρα πολύ πετυχημένες στην κακογουστιά τους. Οπότε και αυτό έχει κάτι. Μ' αρέσει εμένα το μήκος, γιατί υπάρχει αυτό το άνοιγμα και μ' αρέσει και το αξεσουάρ, γιατί είναι όλο promising. Εγώ το βρίσκω μόνο kinky το αξεσουάρ αυτό. Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Οπότε, για αυτό που πας να κάνεις, mm-hmm. σε βρίσκω υπέροχη. Ναι, ναι. Ως γυναίκα. Mm-hmm. Τρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστούμε, Έλενα. 9,8 είναι η συνολική σου βαθμολογία για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμίνα μου.
Φτάσαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε ποια θα είναι η νικήτρια της ημέρας. Ποια θα είναι αυτή που θα κερδίσει έναν έξτρα βαθμό. Πάμε να δούμε την κάρτα με τη συνολική βαθμολογία. Στην τελευταία θέση είναι η Στέλλα με 7,6. Και στις δύο πρώτες θέσεις είναι η Κορίνα με 12,9 και η Ζάνα με 12,3. Κορίνα και Ζάνα, ελάτε κοντά μου. Κορίτσια, ετοιμαστείτε να ψηφίσετε. Ποια από τις δύο θέλετε να είναι η νικήτρια της ημέρας. Ποια πιστεύετε ότι αξίζει να είναι η νικήτρια της ημέρας. Να κερδίσει τον έναν έξτρα βαθμό. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τον καλά της Παρασκευής. Μπορεί να κάνει τη διαφορά, αλλά να κρίνει και το αποτέλεσμα. Λοιπόν, Έφη, ξεκινάμε με σένα. Θα πω την Κορίνα. Στέλλα. Θα πω την Κορίνα, το έδειξα και με τη βαθμολογία. Τόνια μου. Θα πω την Κορίνα, όχι μόνο επειδή είχε μεγαλύτερη βαθμολογία και επειδή πήρες εσύ καλή βαθμολογία χτες και προχτές, αλλά γιατί ξέρω τη δυσκολία του να βρεις το size σου ρούχα και έκανες κάτι μαγικό. Εσένα, Κορίνα, θα πω. Κρίστα μου. Μ' αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ σήμερα, αλλά έδωσα μεγαλύτερο βαθμό στην Κορίνα. Είναι και υψηλότερος ο βαθμός, οπότε δίνω το βαθμό μου στην Κορίνα. Κιάρα. Κι εγώ στην Κορίνα. Μαρία. Την Κορίνα θα πω. Το αποτέλεσμα νομίζω ότι έχει κρυφθεί, αλλά θέλω να ακούσουμε και τις υπόλοιπες παίκτριες. Παίζουμε, Ευρυδίκη μου. Στην Κορίνα. Γιατί είναι φίλη μου. Όχι, πλάκα κάνω. Άτζι. Εγώ το δίνω στη Ζάνα βάσει τη βαθμολογία μου που ήταν υψηλότερη εξ αρχής, οπότε το πάω. Τους άλλους δεν έχει και. Αμίνα μου, Κορίνα. Ζάνα μου έφτασε στην πηγή για δεύτερη φορά και δεν είχε νερό και χθες είχε φτάσει σε αυτή τη θέση. Δεν πειράζει. Το αξίζει. Νικήτρια είναι η Κορίνα. Μπράβο, Κορίνα μου. Ευχαριστώ πολύ. Με 8 ψήφους. Ζάνα μου, μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι έτοιμη να μας χαρίσεις μια πασαρέλα ως νικήτρια της ημέρας. Πάμε, Κορίνα μου. Μαντάμ, 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 κάθε μέρα στη στάση του τραμ. Μαντάμ, 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 η καρδιά μου... Άλλο ένα επεισόδιο του My Style Rocks ολοκληρώθηκε. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας, τη γνωστή μας ώρα, 5 και 5 το απόγευμα. Μην λείψει κανείς, γιατί θα έχουμε πολύ μόδα, πολύ στυλ και λάμψη. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά.